Καλησπέρα σας. Και σήμερα στα ανοιχτά χαρτιά, θέμα της συζήτησής μας είναι η εκκλησιαστική περιουσία. Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε και να φωτίσουμε από κάθε πλευρά το θέμα που απασχολεί τον τελευταίο καιρό την κοινή γνώμη. Τα ανοιχτά χαρτιά παρέχουν τη δυνατότητα να ακουστούν όλες οι γνώμες και όλες οι απόψεις και να απαντηθούν ερωτήματα σε μια συζήτηση ζωντανή που μεταδίδεται απευθείας από το στούντιο της ΕΡΤ 1 αυτή τη στιγμή. Την περασμένη Παρασκευή, από την ίδια εκπομπή, ακούσαμε τις θέσεις των κομμάτων που συζήτησαν με τον Υπουργό και τα οποία κόμματα θα συζητήσουν και στη Βουλή το νομοσχέδιο. Η ΕΡΤ 1, που είχε την πρωτοβουλία των συζητήσεων αυτών, πρότεινε να γίνει και μια δεύτερη εκπομπή, μια δεύτερη συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας για να ενημερωθεί πληρέστερα η κοινή γνώμη. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, τις οποίες ευχαριστούμε για την προθυμία τους να έρθουν στον σημερινό τηλεοπτικό μας διάλογο, που πιστεύουμε πως είναι αναγκαίος και χρήσιμος. Και πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο για τη σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης, αλλά και για την παραπέρα εξέλιξη του τόσο σοβαρού θέματος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Προσκεκλημένη μας είναι από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριος Αντώνης Τρίτσης, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κύριος Γεώργιος Κασιμάτης, νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, και από την πλευρά της Εκκλησίας έχουν οριστεί από την ιεραρχία να την εκπροσωπήσουν στη σημερινή τηλεοπτική συζήτηση οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Αλεξανδρουπόλεως κύριος Άνθιμος και Δημητριάδος κύριος Χριστόδουλος. Η συζήτησή μας, όπως το γνωρίζετε εσείς που την παρακολουθείτε, είναι ζωντανή και μπορείτε να πάρετε μέρος με τηλεφωνήματα, σας, με ερωτήματά σας, τα οποία θα διαβιβάζονται στο στούντιο για να απαντηθούν. Η συνάδελφος Βούλα Μπαρούχου θα τα συγκεντρώνει και θα μας τα δίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα ήθελα με λίγα λόγια να θυμίσουμε το χρονικό της εξέλιξης του θέματος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Από το 1982 είχε αρχίσει διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας, ο οποίος έφτασε και σε επίπεδο Πρωθυπουργού, προκειμένου να συμφωνηθεί μια λύση και να γίνει η παραχώρηση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας στο κράτος. Ο διάλογος διεκόπη και η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάθεση του νομοσχεδίου με το οποίο ρυθμίζεται το θέμα. Τι συνέβη και σταμάτησε ο διάλογος? Είναι το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί. Και απευθύνομαι στον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε όσο πιο σύντομα γίνεται για να αξιοποιήσουμε τον χρόνο της συζήτησης το ιστορικό των διαπραγματεύσεων και εν συνεχεία να ακούσουμε και τους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η απορία πώς είναι δυνατό να θεωρείται ξαφνική διακοπή μετά από τόσων χρόνων διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα για να φτάσουμε μετά στο νομοσχέδιο και στο περιεχόμενο. Νομίζω ότι κάποια ιστορική αναδρομή είναι αναγκαία, γιατί τουλάχιστον εμείς όλοι με κάποια έκπληξη αλλά και πικρία παρακολουθούμε τα γεγονότα αυτών των ημερών. Και σπέβδω να απαντήσω σε κάτι που είπατε εσείς, κύριε Νέατα, ότι σταμάτησε ο διάλογος. Πιστεύω ότι ο διάλογος δεν σταμάτησε, απλώς έφτασε, ολοκληρώθηκε έως εκεί που ήταν δυνατόν να φτάσει και να ολοκληρωθεί ένας διάλογος. Η έκπληξή μου ιδιαίτερα αναφέρεται στο εξής. Αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε ξαφνικό. Δεν έκανε τίποτε καινούριο. Από πολλά χρόνια, αλλά θα αναφερθώ στις τελευταίες δύο κυβερνήσεις, από το 1978, η Εκκλησία είναι έτοιμη
να παραχωρήσει την περιουσία, κυρίως την αγροτική περιουσία, στην πολιτεία. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις και με την προηγούμενη κυβέρνηση και υπήρξαν διαπραγματεύσεις και με τη σημερινή, τη δική μας κυβέρνηση. Συνεπώς, το μόνο ζήτημα που υπάρχει είναι οι όροι αυτής της μεταβίβασης. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάτι που ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει. Επίσης, ήταν κάτι και γνωστό από το δικό μας συμβόλαιο με το λαό, ότι επρόκειτο η κυβέρνηση, η οποία τελικά πήρε ψήφο από το λαό, να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Πιστεύουμε ότι έγινε ένας πάρα πολύ συστηματικός διάλογος. Κουβεντιάζουμε 5 ολόκληρα χρόνια. Θυμάμαι μάλιστα ότι την πρώτη φορά που παραβρέθηκα σε αυτήν την συζήτηση, τουλάχιστον σε επίπεδο κυβέρνησης, ήταν όταν υπουργός Παιδείας ήταν ο κ. Βερυβάκης, υπουργός Γεωργίας ο κ. Σημίτης και εγώ είχα την ιδιότητα τότε του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Τους τελευταίους 18 μήνες η συζήτηση είναι εξαιρετικά συστηματική. Έχουν ανταλλαγεί επιστολές. Έχουμε έρθει σε επαφή και κατά πρόσωπον, εγώ τουλάχιστον με τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες και με τους άλλους δύο ήταν μια τετραμελής, υπήρξε μια τετραμελής Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου, έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές. Υπήρξαν επίσης συζητήσεις με την παρουσία του Πρωθυπουργού και του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι ξαφνικό. Απλώς ελπίζω απόψε να φανεί ίσως που υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις, να τις ξεπεράσουμε. Θέλω όμως να τονίσω ένα-δύο σημεία πέραν από αυτά. Πρώτον, ότι πέραν από το όποιο σημείο φτάσαμε και εμείς πιστεύουμε ότι στη μεγάλη του έκταση την αποφασιστική, το σχέδιο νόμου που έχει ήδη κατατεθεί και συζητιέται στη Βουλή είναι αποτέλεσμα συνενετικών διαδικασιών και αυτό ελπίζω να κατορθώσουμε να το δείξουμε. Πέραν αυτού θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι υπάρχει και μια ευθύνη της πολιτείας πέραν από την οποιαδήποτε έκταση των συνενετικών διαδικασιών. Η πολιτεία έχει και καλύπτει πλέον με τα χρήματα του ελληνικού λαού τις δαπάνες συντήρησης στη μεγάλη έκταση της Εκκλησίας. Συνεπώς, κατά την πολιτεία και άσχετα με την πρόθεση της Εκκλησίας που υπάρχει, η ύπαρξη αυτής της συγκεκριμένης περιουσίας δεν έχει το λόγο που είχε κάποτε. Ένα άλλο σημείο που είναι ευθύνη της πολιτείας είναι ότι γίνονται συναλλαγές οι οποίες είναι παράνομες. Πουλιέται δηλαδή αυτή η περιουσία με έναν τρόπο που η πολιτεία δεν μπορεί να αφήσει να συνεχιστεί. Και, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να φανεί, γιατί απόψε δεν συζητάμε ούτε περί ενός νέου συντάγματος, ούτε προφανώς να αμφισβητήσουμε τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, ελπίζω να φανεί ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι μέσα στα πλαίσια του συντάγματος και με τον απόλυτο σεβασμό στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και βεβαίως δεν παρεμβαίνουμε στα ιστορικά της Εκκλησίας. Τελειώνω μόνο, γιατί δεν ήθελα να πω τις λεπτομέρειες της ρύθμισης, αλλά το κλίμα, ότι πιστεύω ότι έγινε ένας καλοπροαίρετος διάλογος με εντολή του Πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα είχε την ιδιαίτερη ευαισθησία, αντί να ορίσει άλλον εκκλησιαστικό σύμβουλο, να ζητήσει να είναι και ο δικός του και ο δικός μας εκκλησιαστικός σύμβουλος, ο ίδιος εκκλησιαστικός σύμβουλος που έχει η πολιτεία, ο ίδιος νομικός σύμβουλος δηλαδή για τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Αυτό είναι, πιστεύω, μια τρανή απόδειξη του καλοπροαίρετου της κυβερνήσεως. Γι' αυτό τελειώνω και πάλι με την έκπληξη για τα γεγονότα των ημερών και ελπίζω από τη συζήτηση να βοηθηθούμε όλοι να βρούμε πού υπάρχει κάποια παρεξήγηση και αν είναι δυνατόν να την ξεπεράσουμε. Ναι, να πάμε στον Σεβασμιότατο Αλεξανδροπούλος, τον κύριο Άνθιμο, πάνω ναι. Στο θέμα των διαπραγματεύσεων ναι. Και την διακοπή. Ναι, λυπούμε, αλλά θα πρέπει να στενοχωρήσω τον κύριο Υπουργό. Διότι απόψε πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια και την πραγματικότητα πάνω στο θέμα αυτό. Λέγοντας βέβαια απ' αρχής, επειδή εμείς είμεθα ιεράρχε και ο λαός μας παρακολουθεί απόψε τόσο πολύ, ότι δεν ερχόμεθα καθ' υπεροχήν λόγου ή σοφίας, αλλά ερχόμεθα στη συζήτηση αυτή με όπλο το Ευαγγέλιο που είναι ο υπέρτατος νόμος για τους χριστιανούς και με το σύνταγμα της Εκκλησίας που είναι ιεροί κανόνες. Και λέγω λοιπόν διότι εδώ, για να αρχίσω κάπως από την περίοδο τη νεότερη και για να μην χάσουμε χρόνο στα παλαιότερα στοιχεία,
ότι από το 1986 και στις 24 Δεκάτου υπήρξε η απόφαση της ιεραρχίας, με την οποία απόφαση παραχωρείται η εναπομείνασα αγροτική, κτηνοτροφική και δασική περιουσία της υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα κύριο έγγραφο πρακτικό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Το έχω εδώ και το καταθέτω. Εμείς με εξουσιοδότηση της Ιεραρχίας βλέπουμε τον κύριο Υπουργό, συζητούμε διευκρινιστικά και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τρίτσης, απαντά σε αυτή την πρόταση της Ιεραρχίας και την απόφαση ως εξής. Διαβάζω για να είμαι συγκεκριμένος. Κατόπιν μελέτης της απάντησης της Ιεραρχίας, αυτό είναι με ημερομηνία, κύριε Υπουργέ, 25 Νοεμβρίου, ένα μήνα μετά την απόφαση. Κατόπιν της μελέτης της απάντησης της Ιεραρχίας, η κυβέρνηση διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένη ανταπόκριση στην πρόθεσή της για συνενετική ρύθμιση, ενώ ταυτόχρονα η παραπέρα χρονοτριβή που συνεπάγεται η απάντηση αυτή θα ερέθιζε το δημόσιο αίσθημα κλπ. Για αυτούς τους λόγους, γράφει ο Υπουργός κύριος Τρίτσης, η κυβέρνηση από τις 9 Νοεμβρίου αναλαμβάνει εκείνη την ευθύνη της νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος στη βάση του σχεδίου νόμου που έχει ήδη κατατεθεί και με τις αναγκαίες προσαρμογές. Δεν έχει λοιπόν συνενετική διαδικασία ο κύριος Υπουργός από την Εκκλησία και μας δηλώνει ότι, από τον Νοέμβριο, ότι η Πολιτεία αναλαμβάνει την ευθύνη της νομοθετικής ρυθμίσεως. Αυτό έχει όμως κάποια συνέπεια και συνέχεια. Στις 9 Ιανουαρίου, για να μην πω λεπτομέρειες για τις συζητήσεις μας, ο κύριος Υπουργός με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 87 αριθμό πρωτοκόλλου Y420 απευθύνεται προς το Μακαριότατο και λέγει: ως γνωστόν, ο διάλογος μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας για την οριστική ρύθμιση του ζητήματος της εκκλησιαστικής περιουσίας δεν κατέστη δυνατόν να καταλήξει σε συνενετική λύση, και τούτο παρά το πνεύμα ειλικρίνειας και αμοιβαίας κατανόησης που τον χαρακτήρισε σε όλα τα επίπεδα. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αναλάβει εκείνη την ευθύνη νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος με αποκλειστικό γνώμονα κλπ. 9 Ιανουαρίου 87 προς τον Αρχιεπίσκοπο, υπογραφή Αντώνιος Τρίτσης. Στη συνέχεια, εμείς, μετά από τις 9 Ιανουαρίου, επιδιώκουμε συνάντηση με τον κύριο Υπουργό με πολλές δυσκολίες, διότι με αυτό το έγγραφό του απέκλειε περαιτέρω συζητήσεις, είναι κατηγορηματικό. Και για να μπορέσουμε να τον πείσουμε, στέλνω από την Αλεξανδρούπολη τηλεγράφημα προς τον κύριο Υπουργό, το έχω εδώ, να ξανασυναντηθούμε και να συζητήσουμε. Μετά από πολλή προσπάθεια γίνεται μια καινούρια συνάντηση της Τετραμελούς Επιτροπής στις 12 Φεβρουαρίου ημών των τεσσάρων, οι δύο δεν είναι απόψε εδώ, με τον κύριο Υπουργό και ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας πάνω στο ίδιο θέμα, χωρίς βέβαια να αναλάβουμε δεσμεύσεις. Επειδή όμως είδαμε ότι το πράγμα επήγαινε πράγματι σε αυτό τον επικίνδυνο δρόμο της νομοθετικής ρυθμίσεως από της πλευράς της πολιτείας βέβαια, συντάξαμε εμείς, εδώ με αυτά τα χέρια που βλέπετε, αυτό το κείμενο, 8 σελίδες, 25 Δευτέρου του 1987, προς τον κύριο Αντώνιο Τρίτση, Υπουργό Παιδείας, και του λέμε: «Οθούμενοι από αίσθημα ευθύνης έναντι της Εκκλησίας, έναντι της Ιεραρχίας και έναντι του πιστεύοντος στην Εκκλησία ελληνικού λαού, σας πληροφορούμε ότι ο μονόδρομος της νομοθετικής ρυθμίσεως επί ενός τόσων επιμάχους ζητήματος, με την σπάθη της εξουσίας και με αγνόηση της δικαίας βουλήσεως εκείνου ο οποίος θυσιάζει και χορηγεί, είναι δρόμος επικίνδυνος και το ζούμε σήμερα χωρίς να φταίμε». Στο ίδιο κείμενο, κύριε Υπουργέ, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν αποδέχεται την μονομερή νομοθετική ρύθμιση για τα θέματα που αφορούν στην εκκλησιαστική περιουσία. Αντί αυτού του μονοδρόμου, προτιμά την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας κλπ. Για να μην χάνω χρόνο. Και στη συνέχεια στον κύριο Υπουργό:
Η Εκκλησία δεν δέχεται για λόγους του συνταγματικός αυτοδιοικήτου της την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου στον ΟΔΕΠ από την Πολιτεία για την διαχείριση της ήδη αξιοποιημένης περιουσίας της. Έγγραφο που το παρέδωσα για τη σοβαρότητά του ιδιοχείρος. Και περιμέναμε σε αυτό το έγγραφο μια απάντηση. Ποια ήταν η απάντηση? Ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Υπουργού μου τηλεφωνεί στην Αλεξανδρούπολη. Κατεβείτε, σας παρακαλούμε, στην Αθήνα. Ο κύριος Υπουργός θα σας επιδώσει κάτι. Κατεβαίνω και παίρνω στα χέρια μου, μέσα σε ένα φάκελο, το σχέδιο νόμου. Τις προσαρμογές στο ήδη κατατεθειμένο επικακλαμάνι. Και χωρίς να το διαβάσω, ανταλλάξα μερικές απόψεις, το πήγα στον Αρχιεπίσκοπο λέγοντάς του: δεν ξέρω αν ο φάκελος έχει θησαυρό ή άνθρακες. Πιθανόν να έχει και κεραυνό. Δυστυχώς είχε κεραυνό. Γιατί πέρα από τα θέματα τα περιουσιακά, για τα οποία πράγματι συζητήσαμε και για τα οποία ο κύριος Υπουργός λέει ότι δεν υπάρχει συνένεση και εμείς επισημαίνουμε τον κίνδυνο του μονοδρόμου, προχώρησε με επέμβαση πλέον πρωτοφανή, για την οποία δεν ανταλλάξαμε στις συζητήσεις ούτε μία φράση. Προχώρησε σε επέμβαση στην εσωτερική διοίκηση της Εκκλησίας, που απετέλεσε και την αφορμή, την κύρια σήμερα της κρίσεως την οποία ζει ο ελληνικός λαός και αγωνιά να τη δει να τελειώσει. Θα επανέλθω εφόσον ο κύριος Υπουργός σε αυτά απαντήσει. Ναι, να πάμε στον κύριο Κασιμάτη. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Υπουργός έχει σημειώσει αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Κασιμάτης γνωρίζει το χρονικό των διαπραγματεύσεων, διότι νομίζω από το 1982 είστε ένας από τους ανθρώπους από πλευράς κυβέρνησης που συμμετέχετε στις διαπραγματεύσεις, και θα ήθελα να ακούσουμε. Ναι, κύριε Νέτα, θα αναφερθώ σε ορισμένα γεγονότα τα οποία πράγματι νομίζω ότι μπορούν να δώσουν την εικόνα αυτών των διαπραγματεύσεων, και για να αντιληφθεί το κοινό πού είναι η ευθύνη της διακοπής αυτών των διαπραγματεύσεων κατά τη γνώμη μου. Πράγματι, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση την εξουσία, δηλαδή από το τέλος του 1981, ο Πρωθυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αρχίσει ένα διαρκή διάλογο, θα έλεγα, μια διαρκή συνενετική διαδικασία για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας. Έτσι, είχε από την πρώτη στιγμή συνεχείς συναντήσεις με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας Ελλάδος, τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Σε αυτό το έργο το οποίο ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, σε αυτές τις προσπάθειες ενός διαρκούς διαλόγου, συμμετείχα και εγώ κατά την επιθυμία του Πρωθυπουργού, και εδώ ακριβώς ήρθε και το γεγονός το οποίο αποδεικνύει τις πραγματικές προθέσεις του Πρωθυπουργού να επιλύονται όλα μέσα σε συνενετική διαδικασία, και η πρόσληψη του κυρίου Λιλαίου, ο οποίος ήταν νομικός σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου. Είναι πράγματι, λυπάμαι που δεν είναι ο ίδιος απόψε όπως είχε αναγγελθεί εδώ, γιατί θα τα επιβεβαίωνε όλα αυτά τα οποία θα πω παρακάτω, πιστεύω, γιατί με ιδιαίτερη ευαισθησία και εκείνος συνεργάστη μαζί μου για τον διάλογο αυτόν. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ, το ξέρουν όλοι από τον τύπο, ότι το γραφείο και το σπίτι του Πρωθυπουργού ήταν πάντα ανοιχτό για τον Αρχιεπίσκοπο. Υπήρχε μία συνεχής επικοινωνία και συζητούσαν για όλα τα θέματα που αφορούσαν την Εκκλησία. Εκεί που καθόρισε πραγματικά την πολιτική των καλών σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας και του διαλόγου, την καθόρισε με το πρακτικό του Υπουργικού Συμβουλίου του 1982. Εκεί πράγματι είναι 16 Σεπτεμβρίου 1982, είχαν προηγηθεί πολλές συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο και με πολλούς άλλους ιεράρχες, και εκεί ανακοίνωσε για πρώτη φορά επίσημα στο Υπουργικό Συμβούλιο τις προθέσεις του να λυθούν όλα τα θέματα με καλό πνεύμα συνεργασίας. Αυτό πέρασε και το πνεύμα και σε όλους τους υπουργούς.
έζησα ως νομικό γραφείο πρωθυπουργού ότι όλες εκείνες τις περιπτώσεις που επιλύθηκαν εις όφελος της Εκκλησίας με τον Υπουργό Προεδρίας για το διορισμό των παραδείγματος χάρη διαφόρων προσωπικού διαφόρων μητροπόλεων ή άλλων θεμάτων της Εκκλησίας, με τον Υπουργό Εσωτερικών, με τον Υπουργό Οικονομικών, για τη μισθοδοσία των ιερέων κτλ. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το διάστημα της συνεργασίας αυτής εξισώθηκε ο μισθός των ιερέων με τους δημοσίους υπαλλήλους, με εκείνων των δημοσίων υπαλλήλων. Ανέλαβε το δημόσιο να μισθοδοτεί τους υπαλλήλους των Μητροπόλεων. Το ξέρουν και οι παριστάμενοι σεβασμιότατοι εδώ, έχουν και οι ίδιοι υπαλλήλους που πληρώνονται από το δημόσιο. Ανέλαβε επίσης με ένα πολύ σημαντικό ποσό τις δαπάνες της ιατρικής περιθάλψης, δηλαδή το νοσοκομείο των κληρικών, το οποίο είναι εκεί στα Πατήσια, το ξέρουμε, διότι το οποίο είχε ένα μεγάλο έλλειμμα και οι δαπάνες του ανέχονται σε πάρα πολλά εκατομμύρια και πολλά άλλα θέματα. Έτσι, με όλους τους υπουργούς υπήρχε μια διαρκής επικοινωνία της Εκκλησίας και επελύονται τα θέματα τα οποία απασχολούσαν την Εκκλησία. Επίκεντρο όλης αυτής της συνεργασίας που είχε καθιερώσει, θα έλεγα, από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός με δική του πρωτοβουλία, ήταν φυσικά και το πρόβλημα της εκκλησιαστικής περιουσίας, που ήταν και εξαγγελίες από παλιά του Πασόκ. Το πρόβλημα αυτό της εκκλησιαστικής περιουσίας αντιμετωπιζόταν και από τον Αρχιεπίσκοπο θετικά. Δεν υπήρχε ποτέ καμία άρνηση για το ζήτημα αυτό. Ναι, η μοναστηρική περιουσία πρέπει να περάσει στους αγρότες. Αυτό όμως περνούσε χωρίς πράγματι να πραγματοποιείται αυτή η προθυμία. Έτσι φτάσαμε στο 1985, χωρίς να φαίνεται ουσιαστική διάκριση, διάθεση από πλευράς της ιεραρχίας να αρχίσουν διαπραγματεύσεις αποτελεσματικές. Έτσι, κατευθύνθηκε τότε το πρώτο νομοσχέδιο το 1985, τον Οκτώβριο, και υποβλήθη στη Βουλή, το οποίο έλυνε το θέμα της εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας. Διότι, όπως ξέρουμε, η μοναστηριακή περιουσία, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, είναι διακατεχόμενη. Τότε παρεκάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος τον Πρωθυπουργό να παραμείνει για να μπορέσει να λυθεί συνενετικά. Το νομοσχέδιο αυτό περίμενε μέχρι τώρα, χωρίς να προχωρήσει, ελπίζοντας πάντα η κυβέρνηση για ότι θα καθίσει στο τραπέζι να το αντιμετωπίσει θετικά, όπως πάντοτε διακήρυσε ότι την εκκλησιαστική περιουσία, την μοναστηριακή περιουσία, θα την δώσουμε. Αλλά από το να την δώσουμε μέχρι που να γίνει, δεν γινόταν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και για τα παρακάτω, για τα οποία ξέρει καλύτερα από την εποχή που ανέλαβε ο κύριος Τρίτης Υπουργός Παιδείας, θα ενημερώσει ο ίδιος. Εκείνο το οποίο πρέπει να πω, ότι και όταν ακόμη αποφασίστη ότι θα προχωρήσει στη Βουλή στο τέλος του 1986, ότι θα προχωρήσει στη Βουλή μετά το άνοιγμα της Βουλής και μετά τις γιορτές, ήταν εν γνώση η Εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος, και ότι εδόθη η δυνατότητα να κάνουν τις τελικές τους προτάσεις. Πέραν της διαδικασίας του Υπουργού, ο οποίος, ξέρουμε, με τις γνωστές επιστολές που είχε αυτή τη συζήτηση και με τους εκπροσώπους, είχε δε διαβεβαιωθεί ότι δεν μπορεί να περιμένει πλέον η πολιτεία τις ατέρμονες συζητήσεις. Όταν αποφασίστηκε μετά, στις αρχές Φεβρουαρίου, ότι θα μπει πια στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής, τότε εζήτησε προσωπικά ο Αρχιεπίσκοπος μία παράταση, μία προθεσμία να μην ξεκινήσει ενός μηνός. Και έδωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας αυτή την προθεσμία μέχρι 10 Μαρτίου ως τελική προθεσμία για διαπραγματεύσεις και για να λυθεί θετικά το θέμα. Πρέπει να σας πω εδώ ότι και εδώ δεν μπόρεσε να δώσει συγκεκριμένες ευνοϊκούς όρους η Εκκλησία
ενώ είχε και τις εναλλακτικές λύσεις που είχε προτείνει ο Υπουργός, ή εκείνο ή εκείνο, να δώσει τις ευνοϊκές λύσεις για αυτό το πράγμα. Πρέπει εδώ να υπενθυμίσω ότι η διαδικασία αυτή των 5 ετών ή των 6 ετών από το 1981 και εδώ δεν είναι μόνο αυτή. Προηγούνται άλλα 30 χρόνια πριν από το 82, από το 1952 αρχίζει αυτό. Και εκεί έφτασαν κάποτε, το 77, 78, 79, 80, έφτασαν σε κάποιο τέρμα οι διαπραγματεύσεις και κάποια στιγμή πάλι ήρθαν όροι που δεν μπορούσε τότε, δεν τους δέχθηκε τότε η κυβέρνηση. Το ίδιο ήρθε και τώρα. Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση αυτής της προθυμίας της Εκκλησίας να δώσει την μοναστηριακή περιουσία στην πολιτεία, είναι η εξής. Πιστεύω ότι η προθυμία αυτή εκδηλωνόταν, ήταν μια προθυμία για διάλογο, αλλά για διάλογο χωρίς τέλος. Μάλιστα. Κάποτε η πολιτεία έπρεπε να προχωρήσει. Πόσο ακόμη θα έπρεπε να περιμένει μετά από 6 χρόνια για παραπέρα διαπραγματεύσεις? Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, ευχαριστώ. Να πάμε στον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Γιώργο Χριστόδουλο για το θέμα των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν μερικές παρατηρήσεις που πρέπει να γίνουν σε όσα είπε ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Νομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Αφήνουν την εντύπωση να εννοήσει ο κόσμος ότι το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας αρχίζει να συζητείται με την Εκκλησία από την κυβέρνησή σας ευθύς αμέσως μετά την άνοδό της στην εξουσία. Βεβαίως, γνωρίζουμε και εμείς και δεχόμαστε ότι και επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας είχε προηγηθεί μια συνεννόηση της Εκκλησίας, η οποία μάλιστα είχε φτάσει στο σημείο να συνταχθεί και ένα προσχέδιο συμφωνίας. Δηλαδή, και με εκείνη την κυβέρνηση έκαναμε συνεννοήσεις, καθίσαμε δηλαδή σε ένα τραπέζι και προσπαθήσαμε να τα βρούμε. Η συμφωνία εκείνη, για άγνωστο σε μένα λόγο, τελικά δεν υλοποιήθηκε, έμεινε μέχρι εκεί, όχι με υπαιτιότητα της Εκκλησίας. Από ό,τι ξέρω, ο τότε πρωθυπουργός, κύριος Ράλης, απεφάσισε να παγώσει κατά κάποιο τρόπο το θέμα και το άφησε για λόγους που εκείνος ήξευρε. Ήρθατε εσείς στην εξουσία τον Οκτώβριο του 1981. Βεβαίως δεν μπορώ να αρνηθώ το ότι ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος είχε επαφές με τον κύριο πρωθυπουργό επί παρουσία σας, κύριε Κασιμάτη, επί παρουσία του κυρίου Λιλαίου, αλλά για θέματα τα οποία αφορούσαν την Εκκλησία και όπως όλοι γνωρίζουμε δεν είναι μόνο αυτά που είπατε, δηλαδή η πληρωμή των υπαλλήλων της Εκκλησίας από το δημόσιο κλπ. Ήταν πελώρια θέματα που εντωμεταξύ είχαν αναφανεί, όπως ήταν ο πολιτικός γάμος παραδείγματος χάρη. Υποθέτω ότι ένα από τα θέματα θα ήταν και αυτό που συζητούσαν. Ούτε θέλω να αμφισβητήσω αυτό που είπατε, ότι δηλαδή μεταξύ των θεμάτων ενδεχομένως να εφήγετο και το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Και ο Αρχιεπίσκοπος, βεβαίως έχουν υπόψη του όλα όσα είχαν προηγηθεί, μπορεί να σας έλεγε ότι ναι, εμείς δεν φέρνουμε αντίρρηση, δηλαδή να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε, θα βρούμε κάποια λύση, όπως το ίδιο πράγμα είχε γίνει με την προηγούμενη κυβέρνηση. Εσείς μεταξύ σας μπορεί να το κουβεντιάζατε το θέμα αυτό στα κλιμάκια σας μεταξύ των στελεχών της κυβέρνησης. Η Εκκλησία όμως, επίσημα η Εκκλησία, έλαβε γνώση περί του θέματος αυτού τελείως ευνηδιαστικά κατά μήνα Νοέμβριο του 1985, πληροφορουμένη ότι κατατίθεται ή μάλλον κατετέθη ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Αυτό έπεσε ως κεραυνός εν εθρία. Δηλαδή δεν ήξερε κανείς ούτε τι λέει αυτό το νομοσχέδιο, ούτε ποιος το είχε συντάξει, ούτε είχε προηγηθεί καμία συνεννόηση με την Εκκλησία επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου αυτού. Ο Αρχιεπίσκοπος εθορυβήθη, διότι αν, όπως λέτε, είχε μαζί σας συμφωνίες ή συζητήσεις, δεν θα έπρεπε να θορυβηθεί. Εθορυβήθη και συνεκάλεσε αμέσως Ιερά Σύνοδο Ιεραρχίας μέσα σε 10 μέρες. Μέσα στο Νοέμβριο, αν δεν απατώμε, κατετέθη το νομοσχέδιο και μέσα στο Νοέμβριο έγινε και η Σύνοδος της Ιεραρχίας. Είχα την τιμή σε αυτή τη Σύνοδο να είμαι ο εισηγητής της υποθέσεως, εδιάβασα το νομοσχέδιο, είδα τις διατάξεις, πέσαμε όλοι από τα σύννεφα, δεν είχαμε καμία ιδέα, δεν είχαμε καμία συμφωνία, καμία συνεννόηση και
Το πρώτο που σκεφτήκαμε ήταν γιατί η κυβέρνηση, η οποία με το πρακτικό που εμνημονεύσατε του κυρίου Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο είχε πει ότι έχουμε άριστες σχέσεις με την Εκκλησία, ότι όλα θα λύνονται με τον καλό τρόπο, με τη συνεννόηση, με τις συμφωνίες, γιατί η κυβέρνηση ξαφνικά ετήρησε αυτήν την στάση απέναντί μας και χωρίς να μας ειδοποιήσει, επήγε και κατέθεσε ένα νομοσχέδιο. Γι' αυτό και η Εκκλησία ήταν εκείνη με την απόφαση της Ιεραρχίας του Νοεμβρίου του 85, η οποία σας αντεπρότεινε, αντί αυτής της λύσης, αντί να προχωρήσετε δηλαδή το νομοσχέδιο στη Βουλή χωρίς να το ξεύρει, να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε, να βρούμε κάποια λύση. Και όχι μόνο σας επρότεινε αυτό, αλλά παράλληλα σας επρότεινε και μία δική της λύση στο πρόβλημα. Έχω εδώ το σχετικό υπόμνημα, το οποίο απεστάλλει στον κύριο Πρωθυπουργό, είναι 25 σελίδες και περιλαμβάνει όλη την ιστορία της υποθέσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας. Επομένως, δείτε το υπόμνημα της 20 Δεκεμβρίου του 1985. Μάλιστα. Επομένως, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είστε εσείς που αρχίσατε τις συνενετικές διαδικασίες. Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία σας παρεκάλεσε και εσείς το δεχθήκατε και είναι προς τιμή σας αυτό. Αντί να προχωρήσετε ένα νομοσχέδιο που δεν το ήξερε κανείς, να αρχίσουμε να κάνουμε μερικές συζητήσεις. Ακούστε όμως τη συνέχεια. Το Δεκέμβριο, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, σας στέλνουμε αυτό το χαρτί. Και περιμένουμε, περιμένουμε, περιμένουμε. Περιμένουμε 9 μήνες. Επί 9 μήνες η κυβέρνησή σας σιωπά τελείως. Σε σημείο που αρχίζουμε να υποθέτουμε κι εμείς ότι το έχετε ξεχάσει το θέμα ή ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον. Και ευνηδιαστικά πάλι, στις 29 Οκτώβου του 86, δηλαδή στο τέλος Αυγούστου, αρχά Σεπτεμβρίου, το πήραμε το χαρτί, έρχεται ο κύριος Υπουργός της Παιδείας, ο οποίος εδώ μεταξύ είχε τοποθετηθεί στο Υπουργείο Παιδείας, και μας στέλνει ένα έγγραφο με το οποίο μας λέει: απορρίπτεται η πρότασή σας μετά από 9 μήνες. Απορρίπτεται η πρότασή σας. Σας προτείνω δύο εναλλακτικές λύσεις εγώ. Όποια από τις δύο θέλετε πάρτε και απαντήστε μου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου του 1986. Είναι η ημέρα της ενάρξεως των εργασιών της Βουλής. Επομένως, εμείς έπρεπε μέσα σε ένα μήνα, αυτό ήταν το τελεσίγραφο, αυτό το έγγραφο είναι χαρακτηρίστη ως τελεσίγραφο. Μας έλεγε μέσα σε ένα μήνα να απαντήσουμε, διότι έπρεπε η υπόθεση να οδηγηθεί στην Βουλή πριν αρχίσουν οι εργασίες. Και συγκαλείται η ιεραρχία πάλι, ξέρετε τι θα πει αυτό, όλοι οι ιεράρχοι από όλα τα μέρη κατεβαίνουν στην Αθήνα, και πότε παρακαλώ συγκαλείται για να δείτε την ευαισθησία της Εκκλησίας, η οποία δεν ήθελε να κολυσιεργήσει, 24 Οκτωβρίου του 86, προπαραμονή του Αγίου Δημητρίου, που όλοι μας έχουμε τις υποχρεώσεις μας, τις επαρχίες μας, που έρχεται εθνική επέτειος της 28 Οκτωβρίου, τα παρατάμε όλα αυτά και κατεβαίνουμε στην Αθήνα και καθόμαστε και προσπαθούμε να ερευνήσουμε τις δύο εναλλακτικές λύσεις τις οποίες ο κύριος Υπουργός μας προτείνει. Συγγνώμη, εκεί πριν φτάσουμε. Ξεχνώ να προσθέσω ότι πριν από την ιεραρχία είχαμε μία επικοινωνία με τον κύριο Υπουργό, η τετραμελής επιτροπή. Σεβασμιότατε, κάτι. Ναι, ήθελα να κάνω. Ναι, αν νομίζετε σε αυτά διακρίση που λέω ότι είναι κάτι ανακριβές, να με διαψεύσετε. Ναι, ναι, ναι. Πριν από την, από τον χρόνο που ανέλαβε ο κύριος Τρίτσης ως υπουργός, ας απαντήσει ο ίδιος. Πριν όμως, πρέπει να επισημάνω το εξής. Το εάν μέχρι το 1985 ο Αρχιεπίσκοπος δεν ενημέρωσε εσάς ή δεν ξέρετε εσείς αυτά τα οποία ελέγχονται με τον κύριο Πρωθυπουργό για την εκκλησιαστική περιουσία και για όλα τα θέματα φυσικά, τα άλλα συνεζητούν του, αλλά και για την επιθυμία της κυβέρνησης να λυθεί το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Σύμφωνοι, γενικές συζητήσεις. Αυτό είναι, συγγνώμη, δεν είναι καθόλου γενικές. Αυτό το θέμα είναι καθαρά δικό σας βέβαια. Το άλλο ζήτημα επίσης ότι από το 1985 έμεινε 9 μήνες το υπόμνημά σας πάλι αναπάντητο. Επ' αυτού είχαμε συζητήσει και εγνώριζε ο Αρχιεπίσκοπος ότι το υπόμνημα αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Πάλι λοιπόν είναι θέμα δικό σας. Όχι, η απάντηση ήρθε τέλη Αυγούστου του 86. Η απάντηση ήρθε. Έτσι, η απάντηση... Όταν υπουργός παιδείας ήταν ο κύριος Τρίτσης. Μέχρι τότε δεν θυμούμε πότε έγινε η αλλαγή του υπουργού. Με τον κύριο Κακλαμάνη δεν είχαμε καμία επαφή για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Όχι, διότι ακριβώς το συζητούσε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο και εγώ τις λεπτομέρειες με τον κύριο Ηλέο.
Δεν ξέρω. Επομένως ήταν εν γνώση η πλευρά της Εκκλησίας. Ήταν εν γνώση η πλευρά της Εκκλησίας ότι οι όροι τους οποίους έθετε το υπόμνημα δεν ήταν δυνατόν να γίνουν δεκτοί. Σύμφωνοι, μπορεί να είχατε συζητήσεις ως προς το περιεχόμενο του υπομνήματός μας. Αλλά από εκεί και πέρα έρχεστε τον Νοέμβριο του 85, έρχεστε στις 29 Οκτώβου του 86, το απορρίπτεται εγγράφως πλέον. Μπορεί να τα είχατε πει αυτά προηγουμένως, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήρθε ένα χαρτί αρχά Σεπτεμβρίου που λέει ότι δεν δεχόμαστε το υπόμνημά σας, δεν δεχόμαστε τις προτάσεις σας, παρά αντιπροτείνουμε δύο εναλλακτικές λύσεις. Και εμείς πάλι συγκαλούμεθα εκ νέου η ιεραρχία και έρχεται, μελετά τις δύο εναλλακτικές προτάσεις και προσπαθεί τώρα μεταξύ των δύο να βρει κάποια λύση, δέχεται τη δεύτερη από τις εναλλακτικές λύσεις κατά βάση με διάφορες προστίκες, διάφορες προσταφαιρέσεις, ας το πούμε έτσι, αλλά κατά βάση είναι η δεύτερη λύση. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Και μάλιστα ενθυμίστε ότι εσείς μας είπατε στο Υπουργείο ότι η γνώμη σας η προσωπική ήταν να δεχτούμε την πρώτη λύση και όχι τη δεύτερη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά εγίνοντο μετά τον Οκτώβριο του 1986. Σύμφωνοι, στις 25 Ενδεκάτου του 86, όπως είπε ο σεβασμιότατος αδελφός μου, ο Άγιος Αλεξανδροπόλιος, μας στέλνει ο κύριος Υπουργός ένα χαρτί, αυτό που και εκείνος εμνημόνευσε, στο οποίο μας λέει ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένη ανταπόκριση στην πρόθεσή της κυβέρνησης για συνενετική ρύθμιση. Δηλαδή, κρίνει ότι και η δεύτερη πρόταση της ιεραρχίας δεν ήταν ικανοποιητική. Και επομένως, κρίνει ότι κατόπιν της μελέτης της απάντησης της ιεραρχίας, η κυβέρνηση διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένη ανταπόκριση στην πρόθεσή της για συνενετική ρύθμιση. Και παρακάτω, κατόπιν αυτού, εμείς η κυβέρνηση προχωράμε μόνο μερός στη νομοθετική ρύθμιση. Εμείς, βεβαίως και πάλι εξεπλάγημεν. Και πάλι παρακαλέσαμε τον κύριο Υπουργό. Γιατί, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε με τον νόμο? Έλατε να κουβεντιάσουμε. Και αν ενθυμείτε ο κύριος Υπουργός, του είπαμε ότι δεν είναι τρόπος διαλόγου αυτός τον οποίο εκάμναμε μέχρι τότε. Δηλαδή, κάθε φορά που υπήρχε ένα έγγραφο του Υπουργού, απαντούσαμε κι εμείς πηγαίνοντας στο Υπουργείο. Δύο έγγραφα μας έστειλε, δύο φορές πήγαμε στο Υπουργείο. Τρία έγγραφα μας έστειλε, τρεις φορές πήγαμε. Του είπαμε λοιπόν ότι, για να μην μας κατηγορείτε, επειδή και οι εφημερίδες μερικές γράφανε αυτό που είπατε εσείς, ότι δηλαδή η Εκκλησία κόλλησε εργή, του είπαμε, κύριε Υπουργέ, γιατί να ερχόμαστε εδώ πέρα μία φορά το μήνα ή μία φορά στους δύο μήνες, κάθε φορά που υπάρχει κάποια ευκαιρία για να έρθουμε? Σας παρακαλούμε, ορίστε μία περίοδο συνεννοήσεων. Εδώ στο γραφείο σας μέσα υπάρχει αυτό το τραπέζι. Να καθίσουμε όλοι γύρω-γύρω από ένα τραπέζι, και εσείς η πολιτεία και εμείς η Εκκλησία, και να μην σηκωθούμε από αυτό το γραφείο, έστω και αν χρειαστεί να μείνουμε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, έως ότου βρούμε τη λύση. Ο κύριος Υπουργός το δέχθηκε αυτό και είπε ναι, να το κάνουμε. Και φύγαμε με την εντύπωση ότι δεν προχωράει πλέον η νομοθετική οδός, αλλά θα μας καλέσει να κουβεντιάσουμε. Το ίδιο βράδυ όμως, αυτά γινόντουσαν ένα απόγευμα, 25 Ενδεκάτου το απόγευμα στο Υπουργείο, το ίδιο βράδυ ο κύριος Υπουργός έβγαλε ανακοίνωση από τη τηλεόραση που έλεγε ακριβώς αυτά τα προηγούμενα, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε λύση και επομένως η κυβέρνηση προχωράει στη νομοθετική οδό. Αυτό οπωσδήποτε μας ενόχλησε. Γι' αυτό έγινε, αν ενθυμίστε, στις 17 Δεκεμβρίου του 86, μία συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό, επί παρουσία σας, επί παρουσία του κυρίου Τρίτσι και επί παρουσία του κυρίου Λιλαίου. Από ό,τι εμάθαμε εκ των υστέρων, κατά αυτήν τη συζήτηση ο Μακαριότατος εζήτησε να δοθεί μία παράταση για να συνεχιστούν οι διαδικασίες. Και εδόθη από τον κύριο Πρωθυπουργό, εδόθη αυτή η παράταση. Φτάνουμε λοιπόν στις 9 Ιανουαρίου του 87. Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ο κόσμος πρέπει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Δεν σας διακόπτω. Όχι. Και εγώ λυπάμαι που μακρηγορώ. Στις 9 λοιπόν, στις 9 πρώτου του 87, 9 Ιανουαρίου αυτού του χρόνου, μας στέλνει πάλι άλλο ένα έγγραφο ο κύριος Τρίτσης, με το οποίο μας λέει ότι ο διάλογος μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας δεν κατέστη δυνατό να καταλήξει σε συνενετική λύση. Και τούτο παρά το πνεύμα ειλικρίνειας και αμοιβαίας κατανόησης. Ο ίδιος λέει ότι δεν καταλήξαμε σε συνενετική λύση στα χαρτιά του.
Και σήμερα ανακοινώνει στον κόσμο ότι το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή είναι προϊόν συνενετικής διαδικασίας. Δεν έρχονται αυτά σε αντίθεση τα δύο. Στο χαρτί λέει δεν συμφωνήσαμε. Δεν μπορέσαμε να βρούμε συνενετική λύση. Στα δημοσιεύματα, στα ανακοινοθέντα του Υπουργείου γράφει ότι υπήρξε συνένεση και επομένως το νομοσχέδιο είναι προϊόν συνενετικής διαδικασίας. Να πάμε μια απάντηση. Ναι. Σας άφησα. Ευχαριστώ κύριε Νέτα. Και νομίζω είναι βασικά πρώτα. Αυτά. Δεν πηγαίνω σε λεπτομέρειες που ελέγχθησαν. Νομίζω αυτό είναι το βασικό θέμα. Να πάρουμε μια απάντηση από τον κύριο Υπουργό σε αυτά τα οποία είπατε και οι δύο. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, θα μνημονεύσω και εγώ. Ναι, κύριε Νέτα, πολλά είναι τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Δύο λεπτά. Ναι, μισό λεπτό ναι. Να ολοκληρώσω. Δύο λεπτά να τελειώσω. Μόλις τελειώσει. Το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, κατατίθεται στην Βουλή ένα καινούριο νομοσχέδιο, αυτό για το οποίο γίνεται και όλη η φασαρία σήμερα, το οποίο είναι το παλαιό, αναμορφωμένο, κατά τα επιχειρήματα, κατά τους ισχυρισμούς του κυρίου Υπουργού, σύμφωνα με τις απόψεις της Εκκλησίας, κατά τις ειδικές μας απόψεις, τελείως άγνωστο σε εμάς αυτό το νομοσχέδιο. Είναι στη βάση του προηγουμένου, αλλά περιλαμβάνει πράγματα τα οποία ούτε καν τα είχαμε συζητήσει. Γι' αυτό εμείς, σε αυτό το χαρτί που στείλαμε στον κύριο Υπουργό στις 25 Φεβρουαρίου, του λέμε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε το καταρτιζόμενο νομοσχέδιο. Το λέμε σαφώς. Εμείς δεν γνωρίζουμε το καταρτιζόμενο νομοσχέδιο. Δεν μας το είχε δώσει ακόμα. Να πάρουμε τώρα μία. Επομένως, δεν μπορεί να λέγεται ότι ακολουθήθηκαν συνενετικές διαδικασίες, που σημαίνει ότι η Εκκλησία συμφώνησε. Ή αν θέλετε να είμαι πιο ακριβής, ότι συμφώνησε σε όλα τα σημεία του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Υπάρχουν σημεία τα οποία τα είχαμε κουβεντιάσει στο πρώτο σκέλος, που αφορά την περιουσία. Το δεύτερο σκέλος, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, το αφορών εις την επέμβαση στη διοίκηση της Εκκλησίας, ούτε καν το είχαμε συζητήσει καθόλου. Αυτό το θέμα θα το πούμε όμως αργότερα. Θα το πούμε αργότερα. Μία απάντηση να έχουμε από τον κύριο Υπουργό, ο οποίος μίλησε μόνο 4 λεπτά. Ναι. Εσείς πιάσατε τα 16. Κανόνες. Είπαμε θα μιλούμε σύντομα για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε. Του οφείλεται χρόνο. Ναι, ευχαριστώ. Όχι, θα προσπαθήσω να είμαι και πάλι σύντομος. Ναι. Εγώ έχω μία συνήθεια συγκεκριμένη. Ό,τι έχω να πω, ιδιαίτερα συζητώντας τόσο σημαντικά θέματα, να τα λέω γραπτά. Και υπάρχει μία συγκεκριμένη αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ιεραρχίας, η οποία πλέον έχει κατατεθεί και στη Βουλή και είναι και κτήμα του ελληνικού λαού. Συνεπώς, δεν κρίνω αναγκαίο να επαναλάβω αυτά που είναι στα γραπτά, τα οποία μένουν ως γνωστόν. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον διοντολογικό ζήτημα. Για ένα τέτοιο θέμα, ως πότε μπορούμε να συζητούμε? Είναι δυνατόν να δεχθεί κανείς την κατάσταση ότι η πολιτιακή ιεραρχία μπορεί να αρχίσει ένα διάλογο περί αυτό το θέμα, ο οποίος να μην τελειώσει ποτέ? Και όπως είπα και σε άλλες ευκαιρίες, εάν τα πράγματα έμεναν στάσιμα, εάν η εκκλησιαστική περιουσία ήταν στα χέρια μοναχών που την καλλιεργούσαν ή πρεσβυτέρων που την καλλιεργούσαν, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, θα είχαμε κάποια αναμονή, κάποια υπομονή, μέχρι ότου συζητούμε. Αλλά κάθε μέρα που περνάει, αυτή η περιουσία εκποιείται. Και κατά την πολιτεία εκποιείται παράνομα. Και εμπλέκονται εκεί πάσης φύσεως πολίτες, καλοπροαίρετοι, οι οποίοι τραβιούνται εν συνεχεία στα δικαστήρια και υπάρχει ένα καθεστώς διαρκούς τριβής μεταξύ εκκλησίας και λαού, που έχουμε ευθύνη ως κυβέρνηση να παρέμβουμε και να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα την Εκκλησία από αυτή την κατάσταση. Συνεπώς, σημειώνω ότι δεν έχουμε το δικαίωμα ως πολιτεία, ως κυβέρνησης, να επιτρέψουμε εις το διεινεκές να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Είναι δύσκολη η θέση μου αυτή τη στιγμή στο εξής. Δεν θέλω να φτάσουμε σε μία αντίληψη ότι υπάρχει προσπάθεια διάψευσης του ενός μέρους προς το άλλο. Αυτό θα ήταν απαραδεκτό και εγκληματικό. Θα επιμείνω ότι ενδεχομένως αυτά που λέμε και διαφωνούμε να είναι θέματα παρεξήγησης για να αποτραπεί η έννοια της διάψευσης. Με αυτό το πνεύμα είμαι υποχρεωμένος να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτον,
Η κυβέρνηση από την αρχή είχε θέσει ζήτημα χρονοδιαγράμματος. Ιδιαίτερα στην πρώτη, από την πρώτη επιστολή που έστειλε στην ιεραρχία και μιλούμε πλέον για την τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων, γίνεται μια σαφής αναφορά ότι παρακαλώ μακαριότατε για τις απόψεις της ιεραρχίας το ταχύτερο δυνατόν πάνω στις θέσεις αυτές και πάντως έγκαιρα, ώστε πριν από την έναρξη των εργασιών της Εθνικής Αντιπροσωπείας που λαμβάνει η χώρα την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου να καταστεί δυνατή η λήψη των οριστικών αποφάσεων. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να φέρει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τα όρια της συμφωνίας. Αλλά και να μην εξαντληθούν όρια συμφωνίας, δηλαδή να μην φτάσουμε σε μια πλήρη συμφωνία 100%, η κυβέρνηση πάλι είναι υποχρεωμένη να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή όπως και το έφερε. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αυτό το νομοσχέδιο πλέον το συζητούν όλα τα κόμματα στη Βουλή. Δηλαδή, ομιλούμε μπροστά σε ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι στη διαδικασία συζήτησης και δεν υπήρξε κανένα απολύτως κόμμα το οποίο έθεσε θέμα ότι αυτό το νομοσχέδιο κακώς μπήκε στη Βουλή. Μάλιστα, αν σημειώσω την κατεύθυνση αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε υυξημένο κύρος η συμμετοχή της με το γεγονός ότι παρευρέθη στην κοινοβουλευτική επιτροπή ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Ζάλης, ο οποίος εξέθεσε τις απόψεις του, εξέθεσε τις αντιρρήσεις του σε ορισμένα σημεία, αλλά εν πάση περιπτώσει σημειώνω το γεγονός ότι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, όπως και η Βουλή των Ελλήνων, η οποία έχει τη μοναδική ευθύνη νομοθετικών ρυθμίσεων, δέχθηκε αυτό το νομοσχέδιο και το συζητά πια. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί κάπως παρουσιάστηκε ότι έγινε κάποιο ατόπιμα. Ατόπιμα δεν έγινε. Αν ήταν κάποιο ατόπιμα αναφορικά με την νομοθετική ρύθμιση, προφανώς η Βουλή των Ελλήνων και όλα τα κόμματα δεν θα το δεχόταν. Έστω και αν επέμενε η κυβέρνηση, τα άλλα κόμματα θα λέγανε όχι, δεν το συζητούμε αυτό. Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας την ευθύνη της πολιτείας. Μιας πολιτείας η οποία σε παγκόσμιο, αν μου επιτρέπετε να θυμηθώ το παρελθόν, ρεκόρ, καλύπτει από τα δημόσια ταμεία τις δαπάνες συντήρησης της Εκκλησίας. Δεν συμβαίνει σε άλλη χώρα στον κόσμο αυτό. Και ταυτόχρονα μια πολιτεία η οποία έχει την ευθύνη, επαναλαμβάνω, να δει ότι η ένομη τάξη στηρείται. Επειδή όμως, με την εντολή του Πρωθυπουργού και μέσα στο πνεύμα που θα θέλαμε πράγματι να υπάρχει μεταξύ κυβερνήσεως και ιεραρχίες, είπαμε να συζητήσουμε όσο μπορούμε να εξαντλήσουμε όσο γίνεται το πλαίσιο συνένεσης. Αυτό που σας έχω πει και γραπτός και υπάρχει πλέον, δεν είναι ότι όλα 100% είναι προϊόν συνένεσης. Ότι κατά την κρίση μας, στο μεγαλύτερο μέρος είναι προϊόν συνένεσης. Θα έρθω σε αυτό το σημείο. Αλλά κάθε φορά που είχαμε συναντήσεις, και απορώ πράγματι πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν είχαμε αρκετές συναντήσεις. Μεταξύ της 27 Σεπτεμβρίου του 86 και του Φεβρουαρίου του 87 είχαμε 4 συναντήσεις εμείς. Δεν το αρνούμε αυτό. Είχαμε, παρουσιάστηκα ο ίδιος στη διαρκή Ιερά Σύνοδο συζήτηση. Υπήρξαν οι διαρκείς συζητήσεις. Δεν είναι μόνο τα γραπτά και οι επαφές μας. Υπήρξαν οι διαρκείς συζητήσεις μεταξύ των νομικών συμβούλων. Το γεγονός ότι υπήρξε ο κοινός εκκλησιαστικός νομικός σύμβουλος, ιεραρχίας και κυβερνήσεως, δείχνει πράγματι ότι βρισκόμαστε σε μια διαρκή προσπάθεια εξευρέσεως λύσεως. Πιστεύω δε ότι, και θα έρθουμε όταν θα έρθουμε στο περιεχόμενο του νόμου, ότι τουλάχιστον εμείς εξαντλούμε κατά το δυνατόν τα περιθώρια της συνένεσης και ελπίζω να αποδείξω ότι οι προτάσεις της ιεραρχίας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν γίνει αποδεκτές. Αλλά εδώ θέλω πριν τελειώσω, γιατί δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι δεν θα βρείτε προηγούμενο σε καμία περίοδο τέτοιας διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ κυβερνήσεως και ιεραρχίες. Ούτε βρήκα σχετική αλληλογραφία από το παρελθόν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεν πιστεύω ότι θα βρείτε σχετική αλληλογραφία τόσο πυκνών επαφών. Και αν συνδυάσετε δε την αλληλογραφία και τα ανακοινωθέντα τύπου από τις συναντήσεις μας, θα δείτε μια πυκνή πρωτοφανή περίοδο ενός διαρκούς διαλόγου κυβερνήσεως και ιεραρχίας. Αυτό για την ιστορία του πράγματος, η οποία είναι ήδη στα γραπτά που έχετε μπροστά σας. Τώρα όμως μπαίνω σε ένα ευαίσθητο σημείο που είναι η ευθύνη μας. Ωραία, για πολλά η ιεραρχία δεν θα συμφωνήσει. Τι πρέπει να γίνει, η κυβέρνηση και η Βουλή δεν θα αναλάβει τις ευθύνες της? Νομίζω το πρόβλημά μας εδώ και απέναντι στον ελληνικό λαό δεν είναι αν συμφωνήσαμε ή όχι. Είναι αν τελικά αυτή η ρύθμιση που έγινε είναι ως προς εμάς συνταγματική. Είναι αυτή η ευθύνη που έχει η πολιτεία και ως προς την
Εκκλησία, αν είναι με έναν τρόπο που σέβεται απόλυτα τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, που σέβεται ακριβώς τη δεοντολογία που πρέπει να τηρούμε. Και μένουμε και εντυπωσιάζουμε όταν βλέπω το αντίθετο, ότι με απόλυτο σεβασμό η κυβέρνηση έχει δει ότι δεν παρεμβαίνει καθόλου στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Και όταν εννοώ καθόλου, όταν λέω καθόλου, το λέω με απόλυτο τρόπο, γιατί το Σύνταγμα της χώρας επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση. Αλλά θα μας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια. Συνεπώς, ολοκληρώνω, κύριε Νέτα, αυτό το κύκλο της δικής μου παρέμβασης, γιατί νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να μπούμε στο περιεχόμενο πλέον του νομοσχεδίου. Ναι, αυτό θα έλεγα, διότι είμαστε στις 12 παρατέταρτο περίπου. 11, να πάρουμε 11, και 11, κάποια. Ναι, στις 11 παρατέταρτο. Ναι, να πάρουμε και κάποια ερωτήματα τηλεθεατών. Ναι. Πολλά είναι τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών. Ναι, θα παρακαλούσα. Στο... Λοιπόν, πρέπει να πούμε επίσης πως πολλοί τηλεθεατές παρακαλούν τους ομιλητές να περάσουν στη συζήτηση για την ουσία του νομοσχεδίου. Ναι, ναι, αμέσως θα μπούμε σε αυτό το θέμα. Ναι, ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση. Ναι. Γιατί η Ιερά Σύνοδος εναντιώνεται στη διάθεση κτημάτων της Εκκλησίας του συνεταιρισμού των αγροτών? Τι καταλογίζει η Εκκλησία στους αγροτικούς συνεταιρισμούς? Και γιατί την απόφαση της παραχώρησης των κτημάτων η Εκκλησία την πήρε τώρα? Αντίστοιχα, πολλοί τηλεθεατές ρωτάνε γιατί η Πολιτεία αρνείται να μοιράσει η Εκκλησία αυτή την περιουσία. Και κάτι ακόμα. Νομιμοποιείται η Εκκλησία σήμερα ή και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου να μοιράσει η ίδια την αγροτική περιουσία? Ευχαριστώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Είναι πάνω στον πρώτο κύκλο. Λοιπόν, γιατί η Ιερά Σύνοδος εναντιώνεται στη διάθεση του συνεταιρισμού? Θα πρότεινα, κύριε Νέτα, να τις κρατήσουμε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά για να είναι σαφή η συζήτησή μας, να μπούμε στην ουσία του νομοσχεδίου. Οπότε εκεί πέρα μέσα να το απαντήσουμε. Εκεί μέσα θα μπουν και αυτά. Εκεί πέρα μέσα να το απαντήσουμε. Γιατί πρέπει να είναι σαφές ακριβώς το τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν έχω αντίρρηση, δεν έχω αντίρρηση. Να μπούμε επομένως ανεξάρτητα από το βαθμό της συνένεσης, διότι κάπου σεβασμιότητα, αν μου επιτρέπετε. Να απαντήσω στον κύριο Υπουργό για κάτι που είπε. Με συγχωρείτε. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι κάπου έχετε συμφωνήσει ότι ως ένα βαθμό υπήρξε συνένεση σε κάποια σημεία. Εξετάζοντας το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Όχι σε αυτό το σημείο, βλέπω ότι έχουμε διαφωνία, να πούμε. Ο κύριος Υπουργός λέει ότι έχει πλήρη συνένεση της Εκκλησίας στο μέγιστο, έτσι. Εμείς λέμε δεν είχαμε τέτοια συνένεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα φανεί αυτό και στις διατάξεις μας. Αλλά είπε ο κύριος Υπουργός μερικά πράγματα στα οποία νομίζω πρέπει να δώσω μια απάντηση. Εντάξει, θα απαντήσετε στη συνέχεια. Όχι, δύο λεπτά δεν είναι τίποτα. Είπε, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση καλύπτει όλες τις δαπάνες της Εκκλησίας. Και σε άλλη εκπομπή είπε 13,5 δισεκατομμύρια. Νομίζω χρειάζεται κάποια απάντηση. Δεν είναι αληθές ότι καλύπτει όλες τις δαπάνες της Εκκλησίας με τα 13,5 δισεκατομμύρια. Αυτό το ποσό προορίζεται για την ιστοδοσία του ιερού κλήρου και για τη λειτουργία βασικά της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η Εκκλησία δεν είναι μόνο αυτό. Η Εκκλησία έχει και άλλες δαπάνες, έχει και άλλα έργα. Έχει ιεραποστολικό έργο, έχει κοινωνικό έργο, έχει ιδρύματα, έχει κατασκηνώσεις, έχει υποτροφίες, έχει αρρώστους, έχει τόσους ανθρώπους που προστατεύει. Επομένως, για όλη αυτή τη δραστηριότητα η Πολιτεία δεν δίδει τίποτε. Αντιθέτως, εισπράττει από κάθε ιερό ναό το 35% από τις ακαθάριστες εισπράξεις. Δηλαδή, εδώ το κεράκι που δίνει ο λαός. Είμαστε στις λεπτομέρειες. Θα το πιάσουμε. Όχι, απαντώ επειδή αυτά υπήρξαν στοιχεία τα οποία ο κύριος Υπουργός τα είπε μέχρι τώρα, θέλοντας να δικαιολογήσει τρόπον τεινά γιατί η κυβέρνηση προχώρησε. Ή όπως είπε, ότι γίνονταν πωλήσεις διαφόρων αγροτεμαχίων ή δεν ξέρω τι. Πρέπει να σας πω ότι η Εκκλησία, επειδή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατά τις νομικές της σχέσεις, είναι υποχρεωμένη να τηρεί τους κανόνες του δημοσίου λογιστικού. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Δηλαδή, δεν μπορεί να πουληθεί τίποτε αν δεν γίνει δημοπρασία, αν δεν υπάρξει έγκριση, αν δεν υποβληθούν τα πρακτικά των δημοπρασιών κλπ. Αν έχουν γίνει, όπου έχουν γίνει, παρατυπίες, αυτές οπωσδήποτε πρέπει να ελέγχθουν. Αλλά δεν αποτελεί αυτό κανόνα στην διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας, ώστε να το επικαλείται η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει, ας πούμε, την νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος. Αυτά επί του παρόντος. Στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, νομίζω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να το πείτε. Είναι η σειρά μου. Πάνω σε αυτό. Μετά τον κύριο Υπουργό, έτσι πάμε. Όχι, να πάμε πάνω σε αυτό. Μισό λεπτό. Μιλήσατε
απάντησε ο κύριος Υπουργός, εκτός αν έχετε κάτι να προσθέσετε πάνω στο... Δεν τοποθετούμεθα στον διάλογο όπως είπαμε, δηλαδή έτσι ακριβώς. Βεβαίως, καμία αντίρρηση. Έχετε σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός. Σε αυτά θα πω δύο λόγια μόνο. Εγώ δεν θέλω πολλές λεπτομέρειες. Για να μπούμε στο περιεχόμενο. Στην ουσία, εκεί να μην παρασυρώμεθα. Απλώς ότι εμείς για το θέμα του χρόνου έχουμε σημειώσει στο εγγραφό μας που προτείναμε το Φεβρουάριο στον κύριο Υπουργό ως Επιτροπή την ρύθμιση του θέματος εντός τακτής προθεσμίας. Δεν είχαμε καμία πρόθεση να το παρατείνουμε στο ΔΙΝΕΚΕΣ. Και κάτι για τον κύριο καθηγητή. Έχω ένα ιδιόγραφο σημείωμα. Μιλάω πάντοτε με τα κείμενα. Εγώ πολλά θεωρητικά δεν θα ακούσετε από μένα. Έχω ένα ιδιόγραφο σημείωμα του κυρίου Λιλαίου που μου το έδωσε εις ανύποπτων χρόνων πριν οριστεί αυτή η συνάντηση. Εκεί λοιπόν δεν λέγω τα πολλά παρά μόνο το τελευταίο. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να αναβληθεί η πρόθεση του αρχικού νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπως είπατε κι εσείς. Και στο μεταξύ, και λόγω της κρισιμότητας του προβλήματος, ειδοποιήθηκα, το γράφει ο ίδιος, ότι ορίστηκε σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού κυρίου Τρίτση στις 4 Μαρτίου και ώρα 6:30. Αργά το μεσημέρι της 4ης Μαρτίου, ειδοποιήθηκα από το ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού ότι η σύσκεψη αναβάλλεται. Αλλά η σύσκεψη έγινε. Είσαστε μόνοι σας. Ο νομικός σύμβουλος της Εκκλησίας δεν ήταν παρόν και κανένας από εμάς. Αυτά δεν είναι λεπτομέρειες. Ποια είναι αυτό? Αυτό είναι στις 4 Μαρτίου. 4 Μαρτίου. 4 Μαρτίου. Ειδοποιήσατε τον κύριο Λιλαίο να έρθει εκ μέρους της Εκκλησίας τη σύσκεψη αυτή. Ναι. Χαρτί του ιδίου. Ξέρετε πως τον τιμάτε και την νομικό σύμβουλο. Είχε προτάσεις. Είχε προτάσεις. Τι εννοείται με αυτό το πράγμα? Εφόσον θα εξεπροσώπει την Εκκλησία. Εσείς εκπροσωπούσατε για το νομοσχέδιο με τον κύριο Υπουργό την Πολιτεία και καλέσατε και τον κύριο Λιλαίο. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο στην υπόθεση. Καταρχήν δεν κάναμε σύσκεψη για το νομοσχέδιο με τον κύριο Υπουργό. Ήταν για το νομοσχέδιο αυτή. Με συγχωρείτε. Και τον ειδοποιείτε ότι αναβάλλεται η σύσκεψη. Γιατί άλλο μπορούσατε να κάνετε σύσκεψη? Δεν υπήρχε άλλο πρόβλημα. Αυτό ήταν. Επιτρέπετε και νομίζω να κρατήσουμε αυστηρή διοντολογία. Αυτή τη στιγμή ρωτάτε η κυβέρνηση από τους εκπροσώπους της ιεραρχίας. Τι έκανε στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Παιδείας με τον νομικό σύμβουλο? Όχι καθόλου. Όχι, είναι το θέμα εάν υπήρξε, από ποιας πλευράς έγινε η διακοπή του διαλόγου. Την καλοσύνη. Αν έχετε την καλοσύνη. Με ρωτάτε και αν έχετε την καλοσύνη, είναι λίγο περίεργη αυτή η ερώτηση. Να ρωτούμεθα και να εγκαλούμεθα δημοσίως. Τι κάναμε μία ημέρα που είχαμε, δεν νομίζω να υπάρχει ημέρα, δεν νομίζω, που να μην έχω τουλάχιστον επαφή με τον νομικό σύμβουλο, τον κύριο Κασιμάτη. Γιατί διαχειρίζομαι ένα Υπουργείο που έχει 2.200.000 μαθητές, 16.000 σχολικές μονάδες, 9.000 ιερείς κλπ. Λοιπόν, δεν κατανοώ αυτού του είδους την ερώτηση τι έκαναμε ένα συγκεκριμένο απόγευμα μέσα σε μια διαδικασία η οποία κρατάει τουλάχιστον 5 χρόνια. Εγώ θα επιμείνω να μπω στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά το εντός τακτής. Για το περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο. Το εντός τακτής προθεσμίας νομίζω θα βοηθήσει αυτό το σημείο της διοντολογίας, που είναι το εξής. Ορθώς είπατε εντός τακτής προθεσμίας και πέρασε αυτή η προθεσμία. Όχι. Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι το εξής. Ίσως εδώ να έχουμε δυσκολία εμείς οι εκπρόσωποι της πολιτείας να το μεταφέρουμε σε εσάς αυτό. Εμείς έχουμε κάποιες ευθύνες τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τις αναλάβουμε και θα τις αναλάβουμε. Αυτές είναι οι ευθύνες της πολιτείας. Η κύρια ιδιότητα που έχουμε όλοι μας εδώ μέσα, η πρώτη, είναι ότι είμαστε πολίτες αυτής της χώρας. Αυτή είναι η πρώτη μας ιδιότητα. Όπως και η δική μας. Όχι, και η δεν δική είναι η πρώτη, αλλά είναι όχι, η δική μας ιδιότητα. Η κύρια ιδιότητα όλων μας υπάρχουμε ακριβώς επειδή είμαστε πολίτες μιας χώρας, με ένα δημοκρατικό σύνταγμα και τηρούμε αυτό το σύνταγμα. Εντός των υποχρεώσεων που βγαίνουν για την κυβέρνηση από αυτό το σύνταγμα, είναι η δική μας δράση. Θα παρακαλούσα τους σεβασμιότατους να κατανοήσουν ότι δεν εξαρτάται η νομοθετική ευθύνη της πολιτείας από την έγκριση της Εκκλησίας. Δεν εξαρτάται. Αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή, εάν υπάρχει η Μητρόπολη η δική σας, είναι μόνο και μόνο επειδή εισηγήθηκε ο Υπουργός Παιδείας αυτό το προεδρικό διάταγμα. Η εκλογή δική σας υπάρχει επειδή εισηγήθηκε ο Υπουργός Παιδείας αυτό το διάταγμα. Η Μητρόπολη σας θα υπάρχει εάν ο Υπουργός Παιδείας δεν εισηγηθεί εις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
ένα διάταγμα κατάργησης και συγχώνευσης. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι κατανοητό. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Με συγχωρείτε. Πρέπει κάνετε να είναι λάθος. Πρέπει... Δηλαδή αυτή η άποψη στην οποία εκφράζεται λέγεται άκρατος πολιτιοκρατία. Με συγχωρείτε. Είναι δηλαδή πολύ ξεπερασμένο σύστημα στις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας. Ομιλώ για το σύνταγμα της χώρας που εμείς δεν οφείλουμε την εκλογή μας στην κυβέρνηση ούτε στο βασιλικό ή προεδρικό διάταγμα το οποίο εξεδόθη μετά την εκλογή μας. Η εκλογή των ιεραρχών είναι υπόθεση θείου δικαίου. Γι' αυτό οι ιεράρχοι δεν εκλέγονται από τον Υπουργό, εκλέγονται από την ιεραρχία. Και αν ο Υπουργός δεν εκδώσει ένα προεδρικό διάταγμα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι κανένας ιεράρχης, έτσι. Νομίζω αυτό μπορεί να είναι μια παρεξήγηση σοβαρή, γιατί εδώ υπάρχει, προσέξτε, υπάρχει μια σοβαρή παρεξήγηση. Νομίζω ότι γίνεται μια σύγχυση μεταξύ εκλογής και χειροτονίας. Η εκλογή δική σας είναι κατόπιν πράξεως της πολιτείας, συγκεκριμένα της δικής σας σεβασμιότητας εκλογή, είναι αποτέλεσμα συντακτικής πράξεως της δικτατορίας του 1900, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Εάν δεν υπήρχε αυτή η συντακτική πράξη, δεν θα υπήρχε η εκλογή δική σας. Εν συνεχεία, η νομιμοποίηση της εκλογής είναι πάλι η νομιμοποίηση της πολιτείας. Μην μπερδεύουμε. Άλλο η νομιμοποίηση. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Έχει σχέση με το κράτος. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, γιατί εδώ έχει να κάνει και ακριβώς με το χαρακτήρα της ρύθμισης. Από εκεί και πέρα είναι η υπόθεση της χειροτονίας, η οποία είναι πράξεις εντός του εκκλησιαστικού χώρου, πράξεις ιερά, δεν παρεμβαίνουμε εμείς. Όπως είναι ακριβώς και η οργάνωση μιας ενορίας. Αν υπάρχει μια συγκεκριμένη ενορία, αυτή υπάρχει επειδή ο Υπουργός Παιδείας, εγώ εγκρίνω κάθε τόσο την ύπαρξη μιας ενορίας. Αν δεν την εγκρίνω εγώ ως Υπουργός Παιδείας, ενορία δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν σημαίνει αυτό ότι αμφισβητείται το γεγονός ότι είναι καθίδρυμα του Θεού η Εκκλησία, αλλά επειδή ταυτόχρονα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως και οι Μητροπόλεις είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η παρέμβαση της πολιτείας. Λοιπόν, ολοκληρώνω κατά την άποψή μου τον πρώτο κύκλο λέγοντας, μην υπάρχει παρεξήγηση ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετήσει και να αναλάβει τις ευθύνες της στα δικά της, επειδή δεν υπάρχει έγκριση της ιεραρχίας. Βεβαίως η κυβέρνηση αποφάσισε να αναλάβει τις ευθύνες της και τις αναλαμβάνει. Αυτό που συζητούμε αυτή τη στιγμή είναι δύο πράγματα πέραν αυτού. Το πρώτο είναι, μπορούμε όταν εμείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας να δούμε ότι προχωρούμε τη συνένεση όσο περισσότερο γίνεται σύμφωνα με τις εντολές του Πρωθυπουργού και την επιθυμία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου. Ένα, που είναι μια ευθύνη, αν θέλετε, της δημοκρατικής διαδικασίας. Το δεύτερο, να δούμε με κάθε αυστηρότητα ότι δεν περνάμε τα σύνορα, που είναι σεβασμός προς τους ιερούς κανόνες και βεβαίως σεβασμός προς το Σύνταγμα. Τώρα, αναφορικά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Θα πρέπει να πάμε αυτό ακριβώς. Ακριβώς, αμέσως. Να πάμε στο περιεχόμενο. Εγώ τέσσερα πράγματα μόνο θα πω, επειδή είμαι και ο εισηγητής και αφήνω το μικρόφωνο. Ακριβώς. Ποιες είναι οι θέσεις της κυβέρνησης. Στην επιστολή δεν σταμάτησε ο διάλογος. Εξεντλήθησαν όλα τα χρονικά όρια και πλέον η κυβέρνηση ανέλαβε τις ευθύνες της όπως δημόσια εξέθεσε σε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και στις επιστολές προς την ιεραρχία. Συνεπώς δεν εγένετο κάποια ξαφνική πράξη. Ήταν δημοσιοποιημένη από μήνες είτε μέσω του τύπου είτε μέσω των επιστολών που είχε σταλεί στην ιεραρχία. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς η ιεραρχία ήταν υποχρεωμένη να συμφωνεί. Όχι βεβαίως. Αλλά δεν εγένετο κάποια ξαφνική πράξη της κυβέρνησης. Και σας εκάλεσα, σεβασμιότατε, ως εκπρόσωπο της τετραμελούς πρόεδρο της τετραμελούς επιτροπής, εγχειρίζοντας το σχέδιο νόμου και την επιστολή προς τα Μακαριότατα. Και είχε τα σημεία εκείνα τα συγκεκριμένα που εξηγεί το τι ακριβώς κάνει το νομοσχέδιο. Και λέμε, μοναστηριακή περιουσία. Ως προς τη μοναστηριακή περιουσία, πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις προτάσεις της ιεραρχίας. Η ιεραρχία έχει εκφρασμένη την άποψη να μεταβιβάσει στην πολιτεία την περιουσία της, την αγροτική περιουσία. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι ρυθμίζουμε τον τρόπο του πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Συνεπώς, εδώ είναι εκεί που πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε συμφωνία. Βεβαίως προβλέπει επίσης το σχέδιο νόμου ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί, η ιεραρχία για κάποιο τρόπο πει ότι μεταβάλλω άποψη. Δεν θέλω. Τότε, και αφήνουμε ένα περιθώριο άλλους 6 μήνες από την ψήφιση του νόμου. Αυτό πρέπει να το κατανοήσει ο ελληνικός λαός. Ότι δεν είναι κάτι που γίνεται ακαριαία. Επειδή η ιεραρχία πρότεινε ότι εγώ θέλω να μεταβιβάσω στο δημόσιο δική μου θελήση την
την περιουσία την αγροτική. Γι' αυτό η κυβέρνηση προχωρεί στον καθορισμό των διαδικασιών πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτή η μεταβίβαση. Δίδουμε δε στον εαυτό μας 6 μήνες για να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες της μεταβίβασης. Αλλά προβλέπει επίσης το νομοσχέδιο ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα θελήσει η ιεραρχία να μεταβιβάσει την περιουσία ή δεν θα μπορεί να γίνει δεν ξέρω για ποιον αιτία, προβλέπει το νομοσχέδιο, και αυτό είναι μια ευθύνη που είναι απόλυτα δική μας, αυτό δεν μπορούμε να το συζητήσουμε καν, ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τι είναι, ποια είναι της πολιτείας, ποια είναι της εκκλησίας. Αυτό είναι ως προς τη μοναστηριακή περιουσία. Ως προς τη ρύθμιση για τα αστικά οικόπεδα, το νομοσχέδιο είναι απόλυτα, όπως γράφετε και στο γράμμα σας, σύμφωνα με αυτά που από κοινού δεχθήκαμε. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και εκεί. Και ερχόμαστε στη ρύθμιση για την ενοριακή και τη μητροπολιτική περιουσία. Η ιεραρχία μας συζήτησε να τα αφαιρέσουμε αυτά από τη συνολική ρύθμιση όπως είναι για τα μοναστηριακά. Και σας είπα ότι το δέχομαι αυτό και θα μελετήσουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Και αυτό που κάναμε ήταν, δεχτήκαμε το ένα μέρος της προτάσεώς σας, που ήταν να τα εξαιρέσουμε από τη γενική ρύθμιση, τα εξαιρέσαμε, συνεπώς δεν είναι στη ρύθμιση, επαναλαμβάνω, όπως είναι για τα μοναστηριακά, αλλά προβλέπουμε για την ενοριακή και τη μητροπολιτική περιουσία, αντί να παρεμβαίνει το κράτος, δεν παρεμβαίνει καθόλου εκεί, ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών. Ενισχύεται η συμμετοχή του εκκλησιάσματος, του λαού δηλαδή, με εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο των ρυθμίσεων. Οργανικό κομμάτι αυτών των ρυθμίσεων είναι τα αντίστοιχα όργανα που θα διαχειρίζονται την κάθε κατηγορία της περιουσίας αυτής. Γι' αυτό υπάρχει ο ΔΕΠ για τη μοναστηριακή περιουσία και αντίστοιχα για την ενοριακή και τη μητροπολιτική περιουσία, τα αντίστοιχα εκκλησιαστικά και μητροπολιτικά συμβούλια. Αυτό μου δίνει το δικαίωμα, με βάση τις τελευταίες επιστολές της ιεραρχίας και την απάντηση την δική μου, να πω ότι πιστεύω, και όπως το παρουσίασα, πιστεύω ότι στη μεγαλύτερη και αποφασιστική κατά την γνώμη μου έκταση, το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας είναι προϊόν συνένεση. Στη μεγαλύτερη έκταση, όχι σε απόλυτη έκταση. Και σας παρακάλεσα, όπως το έκανα μάλιστα για την Επαρχιακή Σύνοδο, Ιερά Σύνοδο Κρήτης, ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη Βουλή, υπάρχει ένας χρόνος σοβαρός, εάν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις της ιεραρχίας που θα μπορούσε να βελτιώσει σε κάποια σημεία το νομοσχέδιο χωρίς να του αλλάζει το στόχο, παρακαλώ να τις έχουμε αυτές τις απόψεις. Πράγμα που σας επανέλαβα παρά την ένταση που δημιουργήθηκε και τελευταία, προχθές αν θυμάμαι καλά, και πράγμα που θα επαναλάβω και απόψε. Σας παρακαλώ, επειδή το νομοσχέδιο ήδη συζητείται στη Βουλή των Ελλήνων από όλα τα κόμματα, εάν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, συγκεκριμένες πλέον, γιατί ομολογώ ότι κάπου εξεπλάγει ύστερα από όλη αυτή σε αμοιβαίο πνεύμα κατανόησης συζήτηση να μου επιστραφεί ολόκληρο το νομοσχέδιο, όταν θα έλεγα το 70% το έχουμε συζητήσει και έχουμε συμφωνήσει, εξεπλάγει όταν το είδα να επιστρέφει, επαναλαμβάνω και παρακαλώ, αν υπάρχουν σε συγκεκριμένα ζητήματα παρατηρήσεις, να τις ξέρουμε, μήπως μπορούμε πράγματι να ρυθμίσουμε κάποια σημεία σύμφωνα με τις δικές σας προτάσεις, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τον κεντρικό στόχο αυτού του νομοσχεδίου. Σεβασμιότατος. Στο χρόνο του, ο κύριος Υπουργός. Ναι. Και εγώ ελπίζω να είμαι στο χρόνο μου. Αρχίζω πρώτα από την ομολογία του κυρίου Υπουργού για τον σεβασμό των ιερών κανόνων. Έτσι δεν είναι? Μα άλλη μόνο. Ωραία. Ο Υπουργός θρησκευμάτων, να μην σέβεται τους ιερούς κανόνες, πρέπει να πάει κανόνες, σπίτι του. Έχουν ιεροί κανόνες, κύριε καθηγητά, κατοχήρωση και συνταγματική. Η δογματική μόνο. Όχι ναι. Η διοικητική, ναι. Βέβαια. Εμείς έχουμε, εγώ έχω εδώ κανονική αξιολόγηση επί του ζητήματος αυτού, του ειδικού συναδέλφου σας της θεολογικής σχολής, που λέει ότι οι πλήστοι των διοικητικών κανόνων έχουν άμεσο αντίκτυπο στους δογματικούς κανόνες. Αλλά αυτό δεν το δέχεται το Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας είναι άλλη υπόθεση. Δεν το συζητήσουμε τώρα. Εμείς δεν θα παρασυρθούμε στα νομικά. Δεν είναι άλλη υπόθεση, είναι η υπόθεση.
Θα τα πούμε γιατί απόψε θα κάνουμε αγρυπνία εδώ, όχι αυτό που λέτε μετά τις 12. Θα κάνουμε αγρυπνία αν είναι, διότι το θέμα είναι τόσο κρίσιμο για τον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα, κύριε Νέτα, που θα πρέπει να μην εξαντλήσουμε κάθε όριο. Συμφωνία. Λοιπόν, εγώ λέγω απλά. Δεν θα αργήσω εγώ, γιατί είμαι πρακτικός. Όχι, απλώς ήθελα να πω, γιατί είπατε για το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν αμφισβητούμε θέσμους. Όχι, δεν αμφισβητούμε. Για το δικό μας το θέμα. Διότι αυτομάτως ξέρουμε ότι ο κύριος καθηγητής, αν πούμε το θέμα αυτό, θα μας πάει στην ομολογία. Ξέρουμε για τις απαντήσεις. Εμείς λέμε τώρα ότι ο κύριος υπουργός λέει: έχετε κανόνες. Μάλιστα, έχουμε κανόνες. Έχουμε, επειδή προχθές εδώ κάνατε συζήτηση με τα κόμματα και για τους, ακόμη και για τους αποστολικούς χρόνους, ο Λάμδα Ήτα, ο 38ος κανόν των Αγίων Αποστόλων, ορίζει, με παρακολουθείτε κύριε, πάντων των εκκλησιαστικών πραγμάτων, ο επίσκοπος εχέτω την φροντίδα και διοικεί το αυτά ως του Θεού εφορώντος. Και συνεχίζει για να τον καταστήσει και υπεύθυνο, βέβαια, απέναντι του Θεού. Ο επίσκοπος πάντων των εκκλησιαστικών πραγμάτων εχέτω την φροντίδα. Πάλι ο μη αλφα κανόν των Αγίων Αποστόλων ορίζει: προστάσομεν τον επίσκοπον εξουσίαν έχειν των της εκκλησίας πραγμάτων. Ήγαρ, προσέξτε το αυτό το κομμάτι, εγώ θέλω να το ακούσει ο ελληνικός λαός και θα το μεταφράσω. Ήγαρ τα στιμίας των ανθρώπων ψυχάς αυτό πιστευταίων πολλού αν δέει περί των χρημάτων εντέλεσθε. Εάν στον επίσκοπο εμπιστευόμεθα την μέρημνα για τις ψυχές των ανθρώπων, πολύ περισσότερο μπορούμε να του εμπιστευτούμε την διαχείριση των υλικών πραγμάτων, ώστε κατά την εξουσίαν αυτού πάντα διοικήστε και με την βοήθεια των διακόνων και των πρεσβυτέρων να ασκεί την αγάπη και την φιλανθρωπία. Αυτό λένε οι κανόνες. Μερικοί έχουμε κι άλλους, κύριε καθηγητά. Αυτοί οι κανόνες πού πήγαν όταν φτιάχνατε το νομοσχέδιο? Και ναι, μεν μας λέτε ότι ξέρετε, είναι η πολιτεία νομοθετεί. Μάλιστα. Αλλά εσείς είπατε ότι έχουμε δύο κορυφαίους θεσμούς του εθνικού μας βίου. Και όταν συζητείτε με τα παιδιά των λυκείων για πράγματα που τους αφορούν, είναι δυνατόν να αγνοήσετε τους κανόνες της Εκκλησίας και να περιλαμβάνετε, για να έρθω στο νομοσχέδιο, κύριε Νέτα, διάταξη από το πρώτο άρθρο που λέει ότι θα πάρετε την κινητή και ακίνητη περιουσία, θα πάρετε και τα καντήλια. Ποιος θέλει? Εδώ, ορίστε. Διαβάστε το, σας παρακαλώ. Άρθρον 1, παράγραφος 3. Η όρικη διαδικασία μίσθωσης παραχώρησης της χρήσης και αξιοποίησης από τον ΟΔΕΠ και για την Κρήτη της κινητής και ακίνητης μοναστηριακής περιουσίας και γενικά κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση και διαχείριση περιουσίας αυτής και τα λοιπά. Ρυθμίζεται. Κινητή και ακίνητη περιουσία θα πάρατε από την Εκκλησία και μας φέρετε σαν πρότυπο τη Τίνου το Ίδρυμα, που εμείς ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα με τις κομματικές παρεμβάσεις και που δεν είναι ενορία ή Τίνος, είναι προσκύνημα. Και πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός ικανοποιείται όταν του λέτε ότι το αφιέρωμα στην Παναγία της Τίνου, που τον συγκινεί πανελλήνια και πανορθόδοξα, πάει για να χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστούν οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου και ο λιμενοβραχίωνας? Αυτό είναι έξω από τον χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό εμείς λέμε. Θα παρακολουθώ τα λεπτά, κύριε Νέτα, μην φοβάστε. Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι στο σύνολό του, κύριε Υπουργέ, στο σύνολό του το νομοσχέδιό σας έχει υπόβαθρο ιδεολογικό. Δεν είναι νομοθέτημα σαν αυτά που κάνετε τα άλλα, δεν ξέρω για ποιες ρυθμίσεις και τα οποία τα σεβόμεθα. Έχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Και εκεί είναι που εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και θα σας έλεγα, έχει κοσμοθεωριακό υπόβαθρο. Έχει χαρακτήρα πολιτιακό και καθόλου εκκλησιολογικό. Γιατί προκειμένου να ρυθμίσετε το θέμα της διαχειρίσεως της περιουσίας της Μητροπολιτικής και της Ενωριακής, για να πάμε στην καρδιά του θέματος, έρχεστε και εισάγετε των θεσμών των αιρετών επιτρόπων στα Νεωρακά Συμβούλια και των αιρετών μελών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα Μητροπολιτικά Συμβούλια, κύριε Υπουργέ. Δεν λέω για τα νεωριακά, για τα Μητροπολιτικά Συμβούλια, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος από τις ανακηρύξεως της ελευθερίας της χώρας μας, εισάγεται τέτοιο θεσμό. Εδώ τι κάνετε? Αμφισβητείτε κατά τρόπο απαράδεκτο για την Εκκλησία το κύρος που προσδίδει στην ενωριακή κοινότητα η παράδοση 2.000 χρόνων.
Δεν αρνούμεθα εμείς την συμμετοχή των λαϊκών. Οι λαϊκοί συμμετέχουν και σήμερα. Και δεν σας δημιουργήθηκε πρόβλημα να σας πούν «Α, εγώ θέλω να είμαι επίτροπος και δεν με βάλανε». Παρά μέσα από αυτή τη διαδικασία που καθορίζεται και θα έρθει ο κύριος νομάρχης ή η κυρία νομάρχησα για ένα χρόνο στο νομό Εύρου προκειμένου να διοικήσει τα της πολιτείας και κατά κανόνα ως κομματικός εκπρόσωπος της εκάστοτε κυβερνήσεως να μου κάνει πράξη συγκροτήσεως του Συμβουλίου του Εκκλησιαστικού του Ενωριακού Ναού και του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και εγώ που δίνω τη ζωή μου αλλά και συγχρόνως είμαι φορέας ζωντανής παραδόσεως της Ορθοδοξίας τόσων αιώνων, τι θα κάνω? Θα περιμένω τον κύριο νομάρχη και την κύριο νομάρχησα να μου την τιμώ για τις δικαιοδοσίες που έχει και τον τιμώ όποιον και αν είναι. Και έχω μέχρι τώρα άριστες σχέσεις με τους νομάρχες. Εσείς θα μας βάλετε να μαλώσουμε. Ερωτώ λοιπόν, είναι δυνατόν να τον περιμένω να μου συστήσει και να μου συγκροτήσει το Μητροπολιτικό Συμβούλιο? Το νομαρχιακό λέγεται έτσι γιατί το συνιστά ο νομάρχης. Αυτό θα είναι Μητροπολιτικό, θα λέγεται και θα το συνιστά πάλι ο νομάρχης. Για να μας βάνετε και εμάς. Και εμείς ξέρουμε γράμματα. Δυο πανεπιστημιακές σχολές έχουμε βγάλει ο καθένας να σας φτιάξουμε το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Μπορείτε να νομοθετείτε, αλλά όταν το νομοθετημά σας για την Εκκλησία της Ελλάδος έχει υπόβαθρο μη εκκλησιολογικό και θίγεται παραδεδομένα δικαιώματα των επισκόπων και των εφημερίων που είναι, που απορρέουν από το εκκλησιαστικό δίκαιο, εμείς δεν μπορούμε να το αδεχθούμε. Λοιπόν, ναι μεν, βγάζετε τα διαταγματά σας, αλλά δεν θα μας ερωτήσετε. Και αυτό είναι το ευαίσθητο σημείο, ότι σε όλες τις διαπραγματεύσεις που κάναμε κύριε Τρίτσι μαζί, ομολογήστε το σας παρακαλώ, ομολογήστε το. Ενώπιον του ελληνικού λαού, είναι εκατομμύρια που μας ακούν. Εάν κάναμε μία ανοίξη για τέτοιο θέμα. Εγώ, ορίστε, το εγκόλπιο είναι εδώ. Να μας πείτε αν στις συζητήσεις τόσες φορές και τόσες ώρες που μας προσφέρατε ευγενικά. Μάλιστα, το παραδέχομαι. Σε άνετο διάλογο και στα έγγραφα που υπάρχουν, εάν ποτέ μας είπατε ότι εγώ με τους συμβούλους μου θα έρθω και θα σας βάλω 2-3 διατάξεις οι οποίες θα καθορίζουν τον τρόπο συγκροτήσεως των ενωριακών συμβουλίων και των μητροπολιτικών συμβουλίων, δεν μας είπατε τίποτα. Πώς λοιπόν λέτε ότι μπορείτε να νομοθετήσετε? Μα δεν θα μας ρωτήσετε. Όλους τους ρωτάτε σήμερα. Την Εκκλησία δεν θα ρωτήσετε? Τη μάνα σας δεν θα ρωτήσετε? Η Εκκλησία είναι μάνα σας. Η Εκκλησία είναι μάνα όλου του ελληνικού λαού. Έτσι θα τις φέρεστε, επειδή είστε δηλαδή οι πανίσχυροι στο θέμα αυτό, έχετε την σπάθη της εξουσίας, θα αγνοήσετε την Εκκλησία και θα μας δημιουργείτε τέτοιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Και θέτω το τελευταίο ερώτημα. Το τελευταίο επί του παρόντος, γιατί έχουμε κι άλλα. Εσείς, κύριε Υπουργέ, είστε ένας αρχιτέκτονας. Και σεβόμεθα και την επιστημονική σας γνώση και το κύρος σας και όλα. Είστε ένας αρχιτέκτονας. Και έχετε στο Υπουργείο ένα χρόνο περίπου, τώρα κάπου το συμπληρώνετε, στο Υπουργείο Παιδείας. Έρχεται λοιπόν, καταθέτεται αυτό το νομοσχέδιο το οποίο είδατε τι επέφερε στον ελληνικό λαό. Και έρχεται μία τοπική σύνοδος επισκόπων, 78 επισκόπων της Εκκλησίας της Ελλάδος και σας λέει να το αποσύρετε. Και θα βρούμε τον τρόπο για την περιουσία. Πάρτε την περιουσία επιτέλους. Μα δεν αφήσατε και τίποτα, όχι εσείς, το ελληνικό κράτος. Επί 150 χρόνια δεν αφήσατε τίποτα. Πάρτε τη κι αυτή. Έχει ο Θεός. Θα ζήσουμε κι εμείς. Και τους μισθούς των επισκόπων. Θέλετε να τους κόψετε επειδή μας απειλούν κάποιες εφημερίδες? Πάρτε τες. Του εφημεριακού κλήρου δεν μπορείτε να τις πάρετε τους μισθούς. Σας ερωτώ λοιπόν, είσαστε αρχιτέκτον και ήρθεστε στο Υπουργείο Παιδείας 12 μήνες. Εμείς μόνο εδώ έχουμε 25 χρόνια στην Εκκλησία. Και φορέσαμε αυτό το ράσο που είναι τίμιο 25 χρόνια. Αφού σπουδάσαμε στο Πανεπιστήμιο με τα χρήματα της μάνας μας και του πατέρας μας και δώσαμε από τα νεανικά χρόνια τη ζωή μας στην Εκκλησία για να ζήσουμε μέσα στο χώρο της ελευθερίας που καθορίζει η παράδοση και το Ευαγγέλιο και σας λέμε πάρτε το. 78 Μητροπολίτες, Επίσκοποι. Σας λέει ο εφημεριακός κλήρος για το συνδικαλιστικού του οργάνου, πάρτε το πίσω, δεν είναι καλό για την Εκκλησία, ιδίως με αυτά που βάλατε εν πλήρη αγνία μας. Έρχονται οι θεολογικές σχολές που ανήκουν στην αρμοδιότητά σας, των δύο πανεπιστημίων, της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών. Και σας λένε, κύριε Υπουργέ, πάρτε το πίσω, έχουμε τα κείμενα. Έρχεται η Πανελλήνιος Ένωσης Θεολόγων και σας λέει, κύριε Υπουργέ, πάρτε το πίσω. Και έρχεται ο ελληνικός λαός που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα επικίνδυνο σημείο εθνικής εσωτερικής διαστάσεως. Και σας λέει η φωνή του, σας τη μεταφέρω εμείς που ερχόμαστε από τις επαρχίες, πάρτε το πίσω. Έναντι όλων αυτών, όλων ημών και των άλλων, θα την παρατάσσεστε εσείς? Μόνο σας? Και παίρνετε τέτοια ευθύνη για το νομοσχέδιο?
όχι μέσα μέσα, όχι, στο κυριότερο σημείο. Για την ώρα, τέλειωσα. Οι ρυθμίσεις, το είπα το κυριότερο σημείο. Όλη η κινητή περιουσία περιέρχεται με τον α ή β τρόπο στο δημόσιο. Και έχω από αυτού του σημείου να, έχω πει, να πω και κάτι άλλο. Ναι, εάν δε, το τελευταίο, αυτό, το τελευταίο, ναι. Ο κύριος Υπουργός, επειδή είπε ότι πείτε μας τις συγκεκριμένες προτάσεις σας, εμείς τι λέμε τώρα. Το 7, το 8 και το 9 να δηλώσετε απόψε ότι τα διαγράφετε τελείως από το νομοσχέδιο. Και το 6. Τα άρθρα και 6. Αλλά 7, 8 και 9 ότι τη διαγράφετε. Και πανερχόμεθα και συζητάμε μέσα σε 4 ημέρες και λύουμε το θέμα της περιουσίας. Πάρτε το. Πάρτε τι. Πάρτε την περιουσία, μην μας το έχετε για επιχείρημα. Εμείς δεν διαχειριζόμαστε ούτε περιουσίες, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Αν ο Υπουργός Οικονομικών που έχει τα χρήματα του ελληνικού κράτους τα σφετερίζεται, άλλο τόσο τα σφετεριζόμεθα κι εμείς. Δεν σφετεριζόμεθα απολύτως τίποτα. Να... Σας παρακαλώ λοιπόν, κι εγώ, πάρτε το πίσω. Δεν μπορείτε να αντιπαραταχθείτε στον εκκλησιαστικό, τον ιερατικό και το θεολογικό κόσμο ολόκληρης της χώρας. Λοιπόν, θίξατε κάποια θέματα στα οποία έχει κάποιες απαντήσεις ο κύριος Κασιμάτης, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να διαβάσω ένα τηλεγράφημα της Νέας Δημοκρατίας που μου έχει έρθει πάλι μόλις. Μας έχει ζητήσει η Νέα Δημοκρατία να στέλνει κατά τη διάρκεια εκπομπών τηλεγραφήματα. Λέει ότι ο κύριος Τρίτσης ψεύδεται και πάλι, το διαβάζω το τηλεγράφημα όπως ακριβώς έχει. Ο κύριος Τρίτσης ψεύδεται και πάλι. Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε την κυβέρνηση για την κατάθεση του ψευδεπίγραφου νομοσχεδίου. Και ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να το αποσύρει και να προχωρήσει σε διάλογο με την Εκκλησία για το θέμα της περιουσίας και να εγκαταλείψει οποιαδήποτε σκέψη για παρέμβαση του κράτους στη διοίκηση της Εκκλησίας. Νέα Δημοκρατία, ας απαντήσει στον ελληνικό λαό το απλό ερώτημα. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία συζητά στη Βουλή το νομοσχέδιο. Έχω να απαντήσω πράγματα, αλλά νομίζω. Ναι, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κασιμέτη. Πραγματικά εδώ φαίνεται. Τελευταία στιγμή που είναι η μεγάλη ευαισθησία, δεν ξέρω της Εκκλησίας, αλλά της Ιεραρχίας. Είναι το θέμα των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και του ΟΔΕΠ. Και του ΟΔΕΠ. Δηλαδή των τριών οργάνων, τα οποία έχουν, δεν έχουν πνευματικό έργο, αλλά διαχειριστικό έργο. Εκεί είναι το πρόβλημα του νομοσχεδίου για την ιεραρχία, κατά τη γνώμη μου. Φαίνεται, νομίζω, σαφώς. Και είναι εκείνο για το οποίο δεν δέχεται καμία συζήτηση. Το έχουν πει ποικιλοτρόπως. Και η εγκύκλειος και η επιστολή του Αρχιεπισκόπου και η αρθογραφία και τα λοιπά. Και απόψε το επιβεβαίωσε και ο Σεβασμιότατος Αλεξανδροπόλεος, ο οποίος πράγματι λέει ότι να φύγουν αυτά τα. Εδώ θα μιλήσω λίγο σαν συνταγματολόγος και όχι σαν νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο αφορά και το τηλεγράφημα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ιεραρχία αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία της Ελλάδος αξιώνει να έχει λόγο αποφασιστικό και καθοριστικό σε θέματα τα οποία την αποκλειστική ευθύνη κατά το Σύνταγμα της Ελλάδος, κατά την ελληνική νομοθεσία, κατά την ομολογία του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου και κατά την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πω γιατί, και επίσης κατά την κρατούσα άποψη στη θεωρία και των συνταγματολόγων και των εκκλησιαστικολόγων. Έχω εδώ και το σύγγραμμα του κυρίου Τροιάνου και έχω και μελέτη πρόσφατη του κυρίου Μαρίνου του Συμβούλου της Επικρατείας. Σε θέματα λοιπόν τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του κράτους. Δεν είναι για θέματα τα οποία, με τα οποία επεμβαίνει η πολιτεία στο πνευματικό έργο. Διαφωνούμε σε αυτό, αλλά θα το πούμε μετά. Εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να αναβιώνει κανόνες οι οποίοι ομόφωνα από την επιστήμη των εκκλησιαστικολόγων τουλάχιστον θεωρούνται διοικητικοί. Εμφανίζει να αναβιώνει ένα δίκαιο το οποίο είναι ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε έννοια δημοκρατικού κράτους σήμερα. Κατά την άποψη όχι τη δική μου,
κατά την άποψη της ίδιας της νομολογίας και των σκεπτικών των αποφάσεων που έχω εδώ πληθώρα για θέματα τα οποία πρόσφατα έχει κρίνει, αλλά και παλαιότερα έχουν κριθεί αυτά. Είναι δηλαδή, για μένα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συνταγματικότητας από το νομοσχέδιο αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κατά τις απόψεις της επιστήμης και κατά τις απόψεις της νομολογίας. Όταν μάλιστα το Σύνταγμα του 1975 είναι εκείνο που ήρθε και άνοιξε διάπλατα το δρόμο στη νομοθετική ρύθμιση όλων των διοικητικών θεμάτων. Είναι για πρώτη φορά που αναθέτει το Σύνταγμα με το άρθρο 3 στην νομοθετική εξουσία, στην εθνική αντιπροσωπεία να ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Τα διοικητικά. Τα καθαρώς διοικητικά. Ασφαλώς δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να επέμβει η πολιτεία στα λατρευτικά θέματα, στα θέματα λατρείας, στα θέματα τα πνευματικά. Ασφαλώς ο Μητροπολίτης είναι ο πνευματικός εκείνος ηγέτης, ας πούμε, ή ποιμήν, ή στο χώρο του ποιμίου του. Αλλά τα διοικητικά θέματα είναι πάγια αυτή και δεν είναι μόνο του ελληνικού κράτους. Είναι από την εποχή αυτή η παράδοση του Βυζαντινού κράτους. Είναι το σύστημα της νομοκρατούσης πολιτείας. Και αυτό το σύστημα της νομοκρατούσης πολιτείας που άρχισε κάπως να θέλει να αμφισβητηθεί, ήρθε το Σύνταγμα και το επιβεβαίωσε, παραπέμποντας ρητός στον καταστατικό χάρτη, δηλαδή στον κοινό νομοθέτη, ότι όλα αυτά ρυθμίζονται από τον κοινό νομοθέτη. Τι νόημα λοιπόν έχει αυτή όλη η αντίδραση, αυτή όλη η στάση απέναντι στο νομοσχέδιο? Και εδώ είναι το ιδεολογικό πρόβλημα και όχι εδώ στο νομοσχέδιο. Τίθεται, και το λέω σεβασμιότατη, ότι αυτό το οποίο θέτεται αυτή τη στιγμή είναι πολιτιακό ζήτημα. Το σας είπα πριν για το Συμβούλιο Επικρατείας. Τίθεται πολιτιακό ζήτημα διότι αρνείστε το Σύνταγμα του 1975. Αρνείστε την ερμηνεία του πιο επίσημου οργάνου θεσμού του ελληνικού κράτους, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Δεν την αρνηθήκαμε, όχι. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Με συγχωρείτε. Αρνείστε τις απόψεις. Ναι. Όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Δεν σας διέκοψα. Εντάξει, αλλά είναι ευαίσθητος. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι απόψεις ότι μπορούν να τροποποιήσουν και να κάνουν τα, παραδείγματος χάρη, να γίνουν τα εκκλησιαστικά συμβούλια αιρετά, ή ότι μπορεί να έχει την πλειοψηφία στον ΟΔΕΠ λαϊκά μέλη διοριζόμενα από την πολιτεία, ή να είναι εξ οφίτσιο. Αυτό υπήρχε και παλιά, από το 1930. Όλα αυτά τα πράγματα τα έχει κρίνει με πρόσφατες αποφάσεις το Συμβούλιο Επικρατείας. Και στην περίπτωση της Τίνου, που έκρινε συνταγματική τη σύνθεση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου από αιρετά μέλη, και στην περίπτωση των προσκυνημάτων των Κυθήρων, που πρόσφατα είναι, ενώ ήταν ανέκαθεν αιρετά τα μέλη, έχει κρίνει ότι είναι επίσης συνταγματική νέα σύνθεση, την οποία όρισε χωρίς τον Αρχιεπίσκοπο. Επομένως, όταν έρχονται οι ιεράρχες, κατά τη γνώμη μου, να θέτουν ένα θέμα τέτοιο, ότι θα πρέπει να έχουμε λόγον και θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία και συνένεση ή διάλογος στο διοικητικές, αυτό το πράγμα είναι επέμβαση στην εξουσία του κράτους και στην εξουσία των θεσμών του. Είναι δηλαδή ένα θέμα πολιτιακό το οποίο θέτει για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή η ιεραρχία, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι πολύ σοβαρό για να προβληματιστούν όλα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής, όλοι οι δημόσιοι άνδρες αυτού του τόπου, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο το θέμα εάν θα είναι 3 ή 4 αιρετά μέλη για μένα σαν συνταγματολόγο. Το θέμα είναι πού πάει η αρμοδιότητα της πολιτείας και της εθνικής αντιπροσωπείας. Το είναι το θέμα. Και αυτό το θέμα έχει λυθεί. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο εδώ. Έχω πολλά να πω στις λεπτομέρειες. Ναι. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Νομίζουμε ότι κάπου οι τηλεθεατές έχουν δίκιο, γιατί δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα τα προηγούμενα. Ναι. Επίσης, πολλοί τηλεθεατές, με αφορμή τη φράση του σεβασμιωτάτου Άνθιμου, πως η Εκκλησία είναι η μάνα του λαού, ρωτάνε τι έκανε για το λαό η Εκκλησία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.
Επίσης, τηλεθεατές ιδιαίτερα αστικών περιοχών ρωτάνε, είναι δεοντολογικά σωστό να διακόπτεται η Θεία Λειτουργία για να διαβαστεί το κείμενο της Ιεράς Συνόδου, που από πολλούς τηλεθεατές χαρακτηρίζεται κείμενο της Λειτουργίας. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα έπρεπε να απαντήσουμε πράγματι, διότι είμαστε στην ουσία του θέματος, γιατί η Ιερά Σύνοδος εναντιώνεται στη διάθεση της περιουσίας του συνεταιρισμού και ποιος είναι ο λόγος, τι έχει με τους συνεταιρισμούς και γιατί τώρα τη διαθέτει και γιατί η πολιτεία επίσης, κύριε Υπουργέ, πιστεύει ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να τα διαθέσει και εσείς και αυτό το συγκεκριμένο, μου θέλετε μια απάντηση. Μια απάντηση έμεινε, έμεινε ένα πολύ σημαντικό στην αρχή ζήτημα. Θέλω να συνεχίσω, γι' αυτό έκανα και εγώ την παρέμβαση για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Νομίζω ότι η ιεραρχία της Ελλάδας θα πρέπει με πολύ προσοχή να δει ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτή την αναστάτωση που διαμορφώνεται. Γιατί και από τα λόγια που ακούσαμε τώρα, ομολογώ ότι ως εκπρόσωπος της κυβερνήσεως και της πολιτείας σε κάποιο βαθμό αυτή τη στιγμή, με τρόμο άκουσα αυτά που είπατε, σεβασμιότατε. Και εάν τα συνδυάσω με κάποια νίκα στη βασιλεύση που ακούσαμε το πρωί στις εκκλησίες, με συγχωρείτε, όχι. Αυτό λέγεται χρόνια. Πρέπει πολύ να σας προβληματίσει αυτή η κατάσταση, γιατί απόψε, ούτε λίγο ούτε πολύ, αμφισβητεί τη συνταγματική τάξη. Και σας λέγω ότι με πλήρη αυστηρότητα τηρούμε τους κανόνες του συντάγματος και τους εκκλησιολογικούς κανόνες, και αρχιτέκτον μεν είμαι, όπως είπατε, μου διαβάσετε ένα απόσπασμα, θα σας διαβάσω και εγώ ένα αποστολικό απόσπασμα, το οποίο λέει «Ουκαρεστόν εστί μας καταλήψαντας των λόγων του Θεού διακονήν τραπέζες». Είναι για τους διαφόρους. Θυμάστε από πού είναι για αυτό. Για τον Απόστολο. Οι Απόστολοι, όταν ακριβώς είχαν οι Ελληνόφωνες διαμαρτυρηθεί ότι οι υπόλοιποι δεν τους φέρονται ορθώς, είπαν ότι εμείς οι Απόστολοι δεν μπορεί να ασχολούμεθα με τέτοια ζητήματα, θα πρέπει να εκλέγονται κάποια όργανα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Στις δε πράξεις τις συνοδικές υπάρχει η περίφημη κλίση η οποία έχει δημοσιευθεί, λέει σαφέως τι πρέπει να γίνεται με την εκκλησιαστική περιουσία. Και λέει ξεκάθαρα, νομίζω είναι η Σύνοδος της Νικαίας, δεν θυμάμαι πού ακριβώς είναι, ότι η εκκλησιαστική περιουσία μοναστηριακή μπορεί να μεταβιβάζεται μόνο εις ιερείς, εις Μητροπόλης, στην Εκκλησία ή σε αγρότες. Λοιπόν, αυτά τα δύο. Και επιπλέον, επειδή μου είπατε ότι θα πρέπει να σεβόμαστε πάρα πολύ την εκκλησιολογική τάξη, σας είπα ότι είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω. Με κάθε σεβασμό, προφανώς το προσήκοντα σεβασμό, αλλά και ως Υπουργός Θρησκευμάτων, ότι με βαθιά πεποίθηση αποκαθιστούμε την εκκλησιολογική τάξη, ιδιαίτερα σε αυτά τα εκλεγμένα όργανα. Είναι η μόνη ορθόδοξος εκκλησία πιθανών, η οποία δεν έχει ακριβώς τη σωστή εκκλησιολογική τάξη ως προς τα εκλεγμένα όργανα και ως προς τη σχέση με την πολιτεία. Είμαστε δε σε μια χώρα που έχει το πιο δημοκρατικό πολίτευμα με τους αγώνες του λαού. Και δεν είναι δυνατόν να είμαστε η χώρα, η Ορθόδοξη, που έχει τους πιο καθυστερημένους θεσμούς από αυτή την άποψη. Δεν θέλω να μπω περισσότερο σε αυτά, άλλωστε κατά τη συζήτηση στη Βουλή θα μας δοθεί η ευκαιρία. Αναφέρατε κάποιον κύριο σύμβουλο εκεί, ο οποίος κάτι σας είπε, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου. Αξίζει να δείτε τις σχετικές πραγματείες που υπάρχουν πλέον. Υπάρχει το βιβλίο του κυρίου Μαρίνου, τον ξέρετε πολύ καλά, το Συμβούλιο Επικρατείας. Και με σαφήνεια ακριβώς αναφέρει ότι τον διφυά χαρακτήρα της ελλαδικής εκκλησίας, ταύτης νοουμένης, προεχόντος μεν ως θρησκευτικού και άρα πνευματικού κυρίως οργανισμού, κατά δεύτερον δε λόγο ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Κατά δεύτερον και εξηγεί, λόγο. Ναι, αλλά εξηγεί με σαφήνεια, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία, τα διοικητικά της εκκλησίας, τα οποία μπορεί να παρέμβει η πολιτεία και το Συμβούλιο Επικρατείας. Και ακούστε τα. Πρώτον, οι πράξεις να προέρχεται εξ ενός εκ των οργάνων εκείνων στα οποία η ελληνική πολιτεία έχει εμπιστευθεί την διοίκηση στην Εκκλησία. Ταύτα όργανα είναι οι Μητροπολίτες, τα Μητροπολιτικά Συμβούλια, τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια. Ξεκαθαρίζει δηλαδή ότι αυτά είναι ευθύνη της πολιτείας.
Και είναι σαφές ότι είναι ευθύνη της πολιτείας για ένα πολύ απλό λόγο. Και δεν θέλω να παρέμβω στα συνταγματικά, έχουμε συνταγματολόγο εδώ. Αυτά όλα ορίζονται με το καταστατικό χάρτη. Ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας όμως είναι νόμος του κράτους. Τον εισηγείται, τον ψηφίζει η Βουλή. Τον εισηγείται ο Υπουργός Εθνικής Προεδρίας και Σχημάτων. Σε εμάς, συνεπώς, όχι, μα δεν είναι. Λίμα. Με συγχωρείτε, φαίνεται, γνωστά, εάν μεν είναι γνωστά, αν μου επιτρέπετε, ναι, γιατί βρισκόμαστε μπροστά στον ελληνικό λαό, εάν είναι γνωστά, πρέπει να τα σεβόμαστε κιόλας. Ναι, αλλά ο καταστατικός χάρτης είχε επιτροπή αρχιερέων όταν συντάχθηκε. Δεν έκαναν μόλι του ο Υπουργός. Εάν μου επιτρέπετε, εάν είναι γνωστά ότι είναι νόμοι του κράτους αυτά, είναι, να τα σεβόμαστε. Βεβαίως. Και να τα τηρούμε ως νόμος του κράτους. Λοιπόν, και αυτό που περιλαμβάνεται εδώ, σε αυτό το σχέδιο νόμου, δεν είναι, όπως είπατε, πρωτοφανές. Τα μεν εκκλησιαστικά συμβούλια στην Ελλάδα ήταν πάντοτε υπό αυτήν τη μορφή και μόνο σε ανώμαλες καταστάσεις έπαψε να είναι. Πάντα ήταν εκλεγμένα τα εκκλησιαστικά συμβούλια και μόνο το 40 έπαψε να είναι και εν συνεχεία στη δικτατορία. Επίσης, η σύνθεση του ΟΔΕΠ ήταν κατά πλειοψηφία κοσμικού χαρακτήρα. Σας θυμίζω το 1932 και κατ' επέκταση για το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Και έχουμε τις ιδέες. Τα Μητροπολιτικά ήταν αιρετά ποτέ? Είχαν αιρετά μέλη τα Μητροπολιτικά? Κατά πλειοψηφία κοσμικού χαρακτήρα. Όχι, επειδή, αν είχαν όμως αιρετά μέλη τα Μητροπολιτικά. Θα σας εξηγήσω. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτό? Με συγχωρείτε, σας εξηγώ. Προς το παρόν έχουμε συνεννοηθεί στο εξής. Ότι τα μεν εκκλησιαστικά συμβούλια, τα ενωριακά συμβούλια, επίτροποι δηλαδή, ήταν πάντοτε εκλεγμένοι όπως είναι η εκκλησιολογία, όπως είναι οι ιεροί κανόνες, ναι, εκκλησίας ούτε, και παράδοση. Ούτε είναι πάντοτε. Ούτε είναι πάντοτε. Σας το λέω και θα σας διαβάσω και τα σχετικά, με συγχωρείτε. Η ιστορία, ιστορία είναι έτσι. Σας θυμίζω του 1910 το νόμο, τον οποίο το χαιρέτησε τότε η Εκκλησία πάρα πολύ και μάλιστα και κάποιοι ιεράρχες που σήμερα εναντιώνονται στη ρύθμιση, τότε τον χαιρέτησαν και μάλιστα εκράβγαζαν εναντίον του 1940 της παρέμβασης που έπαψαν τα εκκλησιαστικά συμβούλια, δηλαδή τα ενωριακά συμβούλια, ενώ οι επίτροποι να είναι εκλεγμένοι. Στη συνέχεια, ο ΔΕΠ και τα Μητροπολιτικά Συμβούλια ήταν κατά πλειοψηφία κοσμικού χαρακτήρα. Εάν είναι πλέον εκλεγμένα ένα μέρος των Μητροπολιτικών Συμβουλίων, είναι γιατί από τότε μέχρι σήμερα έχουν προχωρήσει οι δημοκρατικοί θεσμοί στην πολιτεία μας και καλόν θα είναι να το σεβαστεί αυτό και η πλευρά της ιεραρχίας. Γιατί οι αγώνες του λαού προέχουν όλων των άλλων αγώνων. Αλλά φοβάμαι ένα πράγμα. Φοβάμαι ότι δεν μιλούμε για το σχέδιο νόμου πέραν από αυτά, γιατί αυτές οι ρυθμίσεις, αν μου επιτρέπετε, μόνο με δύο λόγια. Για τη μοναστηριακή περιουσία, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν διαφορές. Και θέλω να δω στη συνέχεια τις διαφορές. Για τα αστικά οικόπεδα φαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Και θέλω να δώσω στη συνέχεια τις διαφορές. Οι μόνες διαφορές που μέχρι στιγμή παρουσιάστηκαν από τους σεβασμιωτάτους είναι αναφορικά με τη ρύθμιση της ενωριακής και της μητροπολιτικής περιουσίας και ιδιαίτερα ως προς το σημείο των εκλεγμένων εκπροσώπων του εκκλησιάσματος, του λαού. Και η απάντηση του Υπουργού Θρησκευμάτων είναι ότι ναι, μεν δεν είχα πει κατά τις συζητήσεις μας ότι έτσι πρόκειται να γίνει η ρύθμιση, αλλά όταν μου εισηγηθήκατε να αφαιρέσω την ρύθμιση την ενωριακή και την μητροπολιτική, με συγχωρείτε, για την περιουσία από τη γενικότερη ρύθμιση, σας είπα το δέχομαι, αλλά θα σκεφτώ υπό ποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις, και είμαι υπόλογος απέναντι στην ιστορία και στους ιερούς κανόνες, είναι ακριβώς η αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας σύμφωνα με τις αξίες και τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας και πιστεύω θα μας δοθεί ευκαιρία αυτό να γίνει αναλυτικότατα. Ναι, ναι, θα απαντήσω. Συνεπώς, η μόνη διαφορά, επαναλαμβάνω, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό, είναι ως προς τη σύσταση αυτών των δύο οργάνων. Είναι τρία τα οργάνων. Επίσης του ΟΔΕΠ. Αλλά σας απήντησα μερικώς για τον ΟΔΕΠ. Συνεπώς, εγώ θα ήθελα πάντως να ξέρω μία, εάν πράγματι, όπως βγαίνει, συμφωνούμε στη μοναστηριακή και στην ακίνητη αστική. Την αστική. Όχι απόλυτα. Είναι... Όχι, θα το δούμε αυτό. Έχουμε βλέπετε όμως με το διάλογο, εάν αυτός ο διάλογος, αντί να επιστραφεί αυτό το νομοσχέδιο, αν υπήρχαν, με συγχωρείτε, δεν το συνεχίσατε, όχι, τον κόψατε. Το νομοσχέδιο, ο διάλογος... Και καταθέσατε ένα νομοσχέδιο και μας είπατε, στείλτε τις απόψεις σας στη Βουλή. Είναι διάλογος αυτός. Με συγχωρείτε, ήδη μετά από πιστεύω, 6 χρόνια, βέβαια. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός κατάλαβε. Από τον Νοέμβριο του 1985. Φτάσαμε κάπου στην ουσία του προβλήματος. Εγώ πιστεύω ότι ήδη δώσαμε. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά είμαστε κάπου στην ουσία του προβλήματος. Ήδη δώσαμε αρκετά στοιχεία, πιστεύω, που είδε ο ελληνικός λαός ότι υπήρξε ένα συνεχής διάλογος, αλλά ότι δεν είχε το δικαίωμα η κυβέρνηση να το συνεχίσει στο διηνεκές
Και μάλιστα όταν γινόταν αυτές οι άνομες μεταβιβάσεις, και θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί γίνονται συνεχώς άνομες μεταβιβάσεις που εμπλέκουν το λαό, και η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει πραγματικά ουδέτερη σαν να μείνει η κυβέρνηση αυτής της χώρας. Έχετε στοιχεία γι' αυτό. Προφανώς, συνεχώς. Και η τελευταία μεταβίβαση που έγινε από τον ΟΔΕΠ. Όλες οι μεταβιβάσεις σεβασμιότητα που κάνει ο ΟΔΕΠ, αγροτικής περιουσίας, όλες είναι παράνομες. Ποια το ΟΔΕΠ, γιατί δεν ξέρω. Όλες οι μεταβιβάσεις που κάνει ο ΟΔΕΠ. Όχι, είπατε η τελευταία. Αγροτικές, μα παρακαλώ να το εξηγήσουμε. Όλες οι μεταβιβάσεις που κάνει ο ΟΔΕΠ αγροτικής γης είναι παράνομες. Και αυτό ακριβώς που περιλαμβάνεται στη δική σας απόφαση, ότι θα δώσουμε μοναστηριακή περιουσία σε κάποιους, και αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορείτε να το κάνετε χωρίς την έγκριση του νομάρχη. Εκτός αν καταλύσετε την ανομή τάξη, που ελπίζω να μην το έχετε κατά νου, γιατί υπάρχει δεν γίνεται. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας καινούργια που επιτρέπει αυτή την χορήγηση, αλλά είναι απόφαση τμήματος. Την έχουμε, σας τη δώσω, κύριε καθηγητά. Έχει παραδεχθεί στην Ολομέλεια, θα σας τη δώσω στην έχει. Έχω και αριθμό της αποφάσεως. Έχουμε αφήσει, είναι η σειρά σας. Ως προς τους συνεταιρισμούς, επειδή ρωτηθήκαμε. Ναι. Υπάρχει ένα. Μία απάντηση στην οποία πρέπει να δώσετε εσείς, ναι. Γιατί η πολιτεία λέει ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να τα δώσει, και επίσης γιατί η Ιερά Σύνοδος εναντιώνεται στη διάθεση του συνεταιρισμού. Γιατί από το 1952 βάσει του νόμου δεν είναι δυνατόν να γίνει καμία μεταβίβαση της αγροτικής περιουσίας εάν δεν υπάρχει έγκριση της πολιτείας, και γι' αυτό άλλωστε στην επιστολή που ανέφερε η Ιεραρχία στο υπόμνημά της, της 20 Δεκεμβρίου του 1985, ζητά από την πολιτεία να εγκρίνει η πολιτεία εκ των υστέρων όλες τις μεταβιβάσεις που έγιναν, γιατί κατανοεί η ιεραρχία ότι είναι παράνομες αυτές οι μεταβιβάσεις. Αυτό που λέτε για μας είναι θρίαμβος για τις απόψεις. Γιατί? Διότι αν μας λέτε ότι από το 52 δεν μπορείτε να δώσετε τίποτα, μπορεί να μας ρωτάει ο λαός γιατί δεν τα δίνουμε. Μας δέσατε τα χέρια. Όχι. Όχι εσείς, η πολιτεία. Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι. Το ερώτημα είναι γιατί δεν προτείνατε ώστε τώρα να τα δώσετε. Μα αφού εδώ ομολογούν ότι δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Να δώσω εγώ την απάντηση γιατί δεν μπορούμε να τα δώσουμε μέχρι τώρα. Μπορούσατε με έγκριση της πολιτείας. Διότι όπως έγινε, όπως είναι ήδη γνωστό, από το 1977 μέχρι σήμερα, επί 10 χρόνια, γίνονται συζητήσεις με τις εκάστοτε κυβερνήσεις για την τύχη αυτής της περιουσίας. Δεν είναι το φυσικό να έχουμε την ηθική δέσμευση απέναντι των κυβερνήσεων, εφόσον συζητούμε για τη λύση του προβλήματος? Πώς είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να συζητούμε το πρόβλημα και από την άλλη πλευρά να προερχόμεθα σε διάθεση της περιουσίας? Το αυτό κάνετε. Θα είναι το ανέντιμο. Το κάνετε. Αυτό. Όχι, γενική. Κοιτάξτε, τι κάναμε. Δεν είχαμε καμία αναπαγόρευση. Κάνουμε μία συζήτηση είτε με εσάς είτε με την άλλη κυβέρνηση για τα ζητήματα γενικά της μοναστηριακής περιουσίας. Από εκεί και πέρα, οι ανάγκες της Εκκλησίας και των μοναστηρίων υπάρχουν κάθε μέρα. Αλλά επιτρέψτε μου να, επειδή είναι και η σειρά μου, νομίζω για τώρα. Για τους συνεταιρισμούς. Για τους συνεταιρισμούς. Λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι η ρύθμιση σε αυτή την οποία κάμετε με το παρόν νομοσχέδιο να αποβλέπει στο να δώσετε την περιουσία στους αγρότες. Διευκρινίζεται μέσω των συνεταιρισμών. Η άποψή μας είναι ότι αυτό που είπατε και στην προχθεσινή τηλεοπτική παρουσία σας, ότι άμα τη ψηφίσει του νόμου 1.300.000 στρέμματα πηγαίνουν στους αγρότες, δεν είναι αληθές. Γιατί? Και θα σας πω γιατί. Παρακαλώ. Οι αγρότες δεν θα πάρουν απολύτως τίποτε. Θα τα πάρουν οι συνεταιρισμοί. Το νομοσχέδιό σας στο άρθρο 5 παράγραφος 2 απαγορεύει αυστηρώς την παραχώρηση έστω και μισού στρέμματος σε φυσικό πρόσωπο ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μπορεί, λέει αλλού το νομοσχέδιο, μπορεί το Συμβούλιο του ΟΔΕΠ, το οποίο ελέγχεται από την κυβέρνηση, ένα μέρος αυτής της περιουσίας να το παραχωρήσει στους συνεταιρισμούς. Αυτό όμως, υποθέτω, το καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα είναι να λέμε τα παίρνουν οι αγρότες. Αυτό το τα παίρνουν οι αγρότες σημαίνει το παίρνω, μου το δίνουν, το έχω στην κυριότητά μου. Ένα στρέμμα. Ξέρω, αυτό έχω, αυτό καλλιεργώ, το πουλάω, το νοικιάζω, το δίνω στην κόρη μου πρίκα, ό,τι θέλω το κάνω. Ενώ το ότι τα παίρνουν οι συνεταιρισμοί είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Οι συνεταιρισμοί από το άλλο μέρος, τη στιγμή αυτή, δεν έχουν καλό όνομα στην Ελλάδα. Μία έκθεση του διοικητού της Αγροτικής Τραπέζης μας πληροφορεί πριν από λίγες μέρες. Σεβασμιότητα, επειδή έχουν 250 δισεκατομμύρια. Δεν έχουμε εκπρόσωπο των συνεταιρισμών. Όχι, είναι ο κύριος Υπουργός εδώ, μπορεί να μιλήσει. Έχω εδώ
Έχω εδώ. Θα σας παρακαλέσω. Σωρίαν. Οι συνεταιρισμοί διακινούν και προϊόντα και είναι και στις επαρχίες. Σύμφωνοι. Δεν θέλω να θίξω κανέναν. Εγώ θα έλεγα ότι έχουν καλό. Ας μην γίνεται θεοποίηση των συνεταιρισμών. Έτσι. Αλλά επιτρέψτε μου να γυρίσω στο θέμα το οποίο έθιξε και ο κύριος Υπουργός, πολύ περισσότερο ο κύριος Κασιμάτης, που είναι και αυτό μία από τις καρδιές του ζητήματός μας. Είναι το δικαίωμα της πολιτείας να επεμβαίνει στην Εκκλησία. Και προς τούτο, κύριε καθηγητά μου, επεκαλέστητε το Σύνταγμα. Σύμφωνοι. Και την ερμηνεία την οποία για το Σύνταγμα αυτό δίδει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και μάλιστα μας είπατε, νομίζω ο κύριος Υπουργός μας είπε εμάς... Αφήσαμε αναπάντητα τα ερωτήματα των τηλεθεατών εκεί ένα... και μετά να πάρετε το λόγο. Το ένα, ναι, το απαντήσαμε για τους συνεταιρισμούς και λοιπά, αλλά χρειάζεται όμως και από εδώ για να κλείσουμε... Συγχωρείτε, να απαντήσω γρήγορα για τους συνεταιρισμούς, μια κύριε είπατε. Καταρχήν, λυπάμαι πράγματι για ένα γεγονός. Δεν θα έπρεπε η Εκκλησία να παίρνει θέση απέναντι στην έννοια και στην ιδέα του συνεταιρισμού. Γιατί η τοποθέτηση απέναντι στο συνεταιρισμό έχει και ταξικό περιεχόμενο. Και η Εκκλησία δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε αυτά. Δεν μπορείτε να δέχεστε να μην δέχεστε το θεσμό των συνεταιρισμών. Όχι, δεν είναι. Δεν έχετε το δικαίωμα, γιατί μπορούμε είναι ταξικού, να τον κρίνουμε. Συγγνώμη, είναι μπορούμε ταξικού. Να τον κρίνουμε. Εμείς δεν είμαστε ελεύθεροι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες μπορούν να κρίνουν εκτός από εμάς. Γιατί στη Λατινική Αμερική χειροκροτείτε και καλά κάνετε τις εκκλησίες όταν συμπαρατάσσονται με εκείνους που αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Εκεί έχουν το δικαίωμα οι εκκλησίες να παίρνουν θέση επάνω σε τέτοια θέματα που είναι υπάρξεως και ζωής. Θέλω να πω. Στην επόμενη γιατί δηλαδή όλα τα δικαιώματα τα έχουν όλοι οι Έλληνες σε αυτόν τον τόπο εκτός από την Εκκλησία. Γιατί. Γιατί και αυτή η Εκκλησία έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο, έτσι δεν είναι. Θα τα πω, θα τα ακούω τον κύριο Υπουργό. Η μία παρατήρησή μου ήταν αυτή. Το άλλο ήταν ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, διότι η πρόθεση δική μας είναι να δοθεί σε συνεταιρισμένους αγρότες. Όχι σε αγρότες, κατ' άτομα, ως άτομα. Σε συνεταιρισμένους αγρότες. Δηλαδή πάρτε κάποιους που έχουν ένα συνεταιρισμό κάπου. Εκεί θα μπορέσουν ως μέλη του συνεταιρισμού αυτού να έχουν και μία πρόσθετη τεράστια έκταση. Πέστε ότι εγώ είμαι ένας αγρότης ο οποίος δεν έχω κλήρο. Θα πάρω δικαίωμα κλήρου αμέσως και έτσι συνεταιριζόμενος πλέον θα αξιοποιήσω μια τέτοια έκταση, γιατί το κατανοείτε δε και γιατί. Πάρτε ένα βοσκοτόπι. Πάρτε ότι έχουμε κάποιο βοσκότοπο 2.000 στρεμμάτων. Τι θα κάνουμε σε αυτόν τον βοσκότοπο? Θα τον κόψουμε κομματάκια για να βάζει ο καθένας το πρόβατό του ή την αγελάδα του σε δύο στρέμματα γύρω-γύρω? Βεβαίως έχει κλήρο, αλλά μέσα στο πλαίσιο ενός συνεταιρισμού. Αυτό είναι και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν κατάρες για τους συνεταιρισμούς. Στο κάτω-κάτω, αν θέλετε, η ΕΟΚ είναι η πρώτη. Η πρώτη είναι η ΕΟΚ, η οποία επικροτεί τους συνεταιρισμούς ακόμα και δεν χαρακτηρίζει για τις επαναστατικές της πλέον τάσεις και μάλιστα δίδει και επιδοτήσει ψηλότερες στους συνεταιρισμένους από τους μη συνεταιρισμένους. Γι' αυτό θα έλεγα, και αν μου επιτρέπετε, σεμνά με την ιδιότητα του Υπουργού Θρησκευμάτων, μην εμπλέκεστε σε τέτοιου πολιτικού και ταξικού χαρακτήρα αναμετρήσεις. Εμείς δεν κάνει το καλό. Κάτι να προσθέσει και ο κύριος Κασιμάτης. Θέλω να προσθέσω κάτι, θέμα, ναι. Διότι πραγματικά γίνεται, νομίζω, μία παρερμηνία του νομοσχεδίου. Κοιτάξτε τι λέει το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο λέει ότι μπορεί αμέσως ολόκληρη ακίνητη μοναστηριακή περιουσία που βρίσκεται στην κυριότητα ή στην κατοχή των ιερών μονών κτλ. Μπορεί να διατίθεται με παραχώρηση της χρήσης για τη σύμφωνα με τον προορισμό της αξιοποίηση και εκμετάλλευση σε γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς. Μπορεί να διατίθεται, μπορεί και να μην διατίθεται. Εξαρτάται από συγγνώμη, τη θέληση ενός συμβουλίου. Αυτό είναι νομοτεχνικό. Δεν είναι υποχρεωτικό, αυτό θέλω όχι, να πω. Μα ποτέ δεν είναι υποχρεωτικό. Σύμφωνα. Λοιπόν, η διάθεση λοιπόν αυτής της περιουσίας δεν γίνεται προς τους συνεταιρισμούς κατά κυριότητα. Μόνο υποτίθεται ότι δίδεται η κυριότητα μπορεί να παραχωρηθεί σε κλήρους. Αλλά η χρήση πρέπει να είναι από τους συνεταιρισμούς, διότι σήμερα με τα σημερινά δεδομένα και με τις αντιλήψεις όλης της Ευρώπης, και εννοώ της Δυτικής Ευρώπης, ευρωπαϊκότατη, είναι ο βασικός θεσμός της αγροτικής οικονομίας. Σύμφωνη, η διαφορά μας είναι ότι... Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Συνεπώς, όταν λέει παραχώρηση της χρήσης, δεν κάνουμε τα κολχόζ τα οποία ακούστηκαν και τα λοιπά αυτό το νομοσχέδιο, δεν κάνει τέτοιο πράγμα. Αλλά κάνει απλώς εξαναγκάζει
των κληρούχων να είναι συνεταιρισμένος. Και ο μεν ακτήμων, ο οποίος θα το πάρει, ο οποίος σήμερα δεν είναι δυνατόν λόγω της ακτιμοσύνης του να είναι συνεταιρισμένος, θα συνεταιριστεί με τον κλήρο του. Σύμφωνα. Λοιπόν, εδώ είναι μια παρανόηση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά πάλι που γίνεται, εάν θα γίνει η συνενετική, η σύμφωνη με την Εκκλησία, μεταβίβαση της κυριότητας προς το δημόσιο τότε θα κοιτάξει να δει πώς θα τα δώσει προς τους αγρότες. Αλλά αυτό είναι θέμα πλέον του δημοσίου, το οποίο δεν μπορεί να ρυθμιστεί από αυτό το νομοσχέδιο. Επομένως, δεν υπάρχει θέμα, ούτε ο συνεταιρισμός είναι κάτι διαφορετικό από τους αγρότες. Σύμφωνοι, η διαφορά μας είναι, εσείς δίδετε στους συνεταιρισμούς τη χρήση, εμείς δίδουμε στους αγρότες την κτήση. Μα την κυριότητα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και προχωρώ όμως το θέμα που εθέσατε, κύριε καθηγητά. Αφήσατε κάτι μετέωρο. Δεν πειράζει. Αφήστε να τα πούμε στο τέλος. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι είναι η καρδιά του προβλήματος. Ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Κασιμάτης ότι η κυβέρνηση έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα εσωτερικά της Εκκλησίας και προς τούτο επικαλούνται. Όχι, το θέμα της Εκκλησίας το είχατε συμφωνήσει. Όχι, το Σύνταγμα είναι για τις επεμβάσεις στα εσωτερικά. Είναι το δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου. Είναι το σπουδαιότερο θέμα. Εάν δηλαδή πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Κύριε, τα άλλα θέματα θα τα πούμε, αλλά αυτό είναι γιατί βλέπω περνάει η ώρα και δεν έχουμε πει τίποτε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να έχω έναν αντίλογο για το θέμα αυτό. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι εμείς με το να αντιδρούμε, ας πούμε, ή να έχουμε διαφορετική άποψη, θέτουμε πολιτιακό ή, αν θέλετε, αντιβαίνουμε εις το Σύνταγμα. Εμείς θα σας πούμε, με το να λέτε αυτά, αντιβαίνετε στον εαυτό σας και ιδού διατί. Έχω μπροστά μου το Σύνταγμα της Ελλάδος, το σήμερον ισχύον, αυτό το οποίο ψηφίστη το 1975. Το άρθρο 3 αυτού του συντάγματος προβλέπει το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας μας και λέει ότι η Εκκλησία μας, η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι υποχρεωμένη να τηρεί απαρασαλεύτως ως εκείνη εάλλη Εκκλησία, δηλαδή τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνας και τα ιεράς παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλος και διοικείται υπό Ιερά Συνόδου Αρχιερέων κλπ. Λέει το Σύνταγμα ότι η Εκκλησία μας είναι αυτοδιοίκητος και τηρεί όλους τους ιερούς κανόνας. Έτσι, κάνει καμία διάκριση εδώ πέρα στους κανόνας διοικητικούς ή δογματικούς? Δεν κάνει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας δείχνω το κείμενο. Το κείμενο δεν λέει τίποτε. Δεν το διαβάσετε όλο. Επιτρέπετε, δεν το διαβάσετε σεβασμιότητα. Να το διαβάσω όλο. Να σας το διαβάσω εγώ. Να σας πω ποιο είναι το κρίσιμο σημείο που παραλείψατε. Να σας πω. Λέει όλη η φράση, γιατί την κόψατε στη μέση. Όλη η φράση λέει το εξής: είναι αυτοκέφαλη, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεί αρχιερέων και από τη διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας. Σύμφωνο. Αυτό. Σύμφωνο. Και παρακαλούμε να βρείτε κάποιον πράγματι που έχει κάπως μελετήσει συνταγματικά να σας εξηγήσει το εξής πάρα πολύ απλό. Αυτή η διατύπωση, η οποία μπαίνει για πρώτη φορά στα ελληνικά συντάγματα, μάλιστα, ότι από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο καταστατικός χάρτης, επειδή ο καταστατικός χάρτης, και εξηγείται και στο άρθρο 72 του συντάγματος, ψηφίζεται από την Βουλή, σημαίνει ότι έχει υποχρέωση η πολιτεία να ρυθμίζει τα διοικητικά της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει εδώ, γιατί ο καταστατικός χάρτης είναι νόμος που ψηφίζουμε. Ναι. Σήμερα τα Μητροπολιτικά Συμβούλια είναι με βάση πράξη δική σας, η οποία είναι απόρρια αυτού του νόμου που εψήφισε η Βουλή. Αυτό που κάνουμε τώρα, δεν έχει αυξημένη δηλαδή συνταγματική δύναμη αυτό. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ακριβώς ένας άλλος νόμος, ισοδύναμος ακριβώς με τον καταστατικό χάρτη. Και παρακαλώ, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, αυτό έτσι κι αλλιώς θα διευκρινιστεί στη Βουλή. Αλλά σημείωσα ότι παραλείψατε αυτό που είναι η ουσία. Πάντως, κύριε Νέτα, νομίζω ότι να πρέπει. Όχι, να τελειώσω τη φράση μου και έχετε όλη τη δυνατότητα. Κοιτάξτε, σήμερα ήρθαμε εδώ να κουβεντιάσουμε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και σημαντικό γιατί και έμεσα άνοιξε ένα τεράστιο ζήτημα στην ελληνική κοινωνία, που είναι οι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να εμπλακούμε περισσότερο σε αυτού του είδους τη συζήτηση που γίνεται τώρα και να μπούμε στα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σας εξήγησα πριν τι περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο που το ξέρετε. Εγώ θα ήθελα να ακούσω ποια είναι εκείνα τα συγκεκριμένα σημεία που υπάρχουν οι αντιρρήσεις από την πλευρά της ιεραρχίας. Γιατί τα μόνα προς το παρόν που άκουσα είναι αυτά που είναι, με λύπη μου βλέπω, μία
μη ορθή ανάγνωση του συντάγματος. Δηλαδή αυτά που παρουσιάζεται μέχρι τώρα ως οι τεράστιες συγκλονιστικές αντιρρήσεις της ιεραρχίας δεν είναι τίποτε άλλο πράγματι. Αν είχαμε δηλαδή, εδώ έχουμε ένα συνταγματολόγο. Λυπάμαι που δεν υπάρχει ένας συνταγματολόγος από την πλευρά τη δική σας. Πιστεύω με τον κύριο Κασιμάτη σε 2 λεπτά θα το έλυναν το ζήτημα αυτό. Να σας πούνε ότι αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση δεν είναι τίποτε περίεργο. Έχει συμβεί το 1910. Συνέβη ακριβώς το ίδιο για τα εκκλησιαστικά συμβούλια. Θα γυρίζουμε το 1932, πίσω, δηλαδή. Πίσω. Πάμε μπροστά. Μα εσείς είστε προοδευτικός. Πώς θα πάμε πίσω. Εδώ συζητούμε. Το 1910 θα πάμε πάλι. Το πίσω, προσέξτε, για να, προχωρήσει, για να προχωρήσει η ελληνική η υπόθεση της Ορθοδοξίας, σεβασμιότατη, αν μου επιτρέψει, γιατί είμαι και υπουργός θρησκευμάτων. Πρέπει πρώτα να πάμε πίσω από εκεί που ξεκίνησε. Μα πάτε πίσω στην νομοθεσία, όχι στους κανόνες. Πρέπει να πάμε πίσω από εκεί που ξεκίνησε η Ορθοδοξία, γιατί έχουμε χάσει το δρόμο μας και το δρόμο της. Πάτε πίσω στις επεμβάσεις της πολιτείας, όχι στη χρήση της παραδόσεως, την αξιοποίηση της παραδόσεως. Με συγχωρείτε, εάν... Είναι ουσιώδης διαφορά αυτή. Εδώ δεν πρέπει να παίζουμε. Είναι φυσικό λιγάκι. Να μιλήσετε. Σας έχω δώσει... Είναι αμοιβαία πάει. Άλλες νομίζω ότι δεν υπάρχει. Μπορώ να έχω το λόγο. Εγώ θα ήθελα... Θα παρακαλούσα καταρχήν τον κύριο Κασιμάτη. Πραγματικά, ως συνταγματολόγο, με 2 λέξεις αυτό, γιατί δεν θέλω... Αν είχε την καλοσύνη, διότι έχουμε εμπλακεί σε συνταγματικό θέμα, νομίζω ότι ο κ. Κασιμάτης μπορεί να μας μιλήσει. Και να ακούσουμε και τις συγκεκριμένες αντιρρήσεις, γιατί δεν βγήκαν ακόμα αντιρρήσεις. Πώς τις έχουμε πει, αλλά θα πω... Δεν βγήκαν αντιρρήσεις. Χαίρομαι δηλαδή, αλλά δεν βγήκαν αντιρρήσεις. Θα τις πούμε, μα δεν ήρθε η ώρα. Να τις ακούσουμε. Μιλάμε τόσο για το σάλο. Έχουμε πάει στις 12 παρά. Να λύσουμε το... Όχι να λύσουμε το συνταγματικό θέμα, προς Θεού. Κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε 2 λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε. Είπε την άποψή του, τη συνταγματική, την είπε. Να πούμε και εμείς τη δική μας. Όχι, δεν την είπε. Δεν είπατε προηγουμένως. Συγγνώμη ένα λεπτό. Το θέμα αυτό είναι λελειμμένο από πλευράς επισήμων οργάνων της πολιτείας. Το εάν μπορεί να ρυθμίσει νομοθετικά τη σύνθεση των εκκλησιαστικών συμβουλίων και όλων των διαχειριστικών οργάνων έχει αποφανθεί το Συμβούλιο Επικρατείας. Ένα αυτό. Δεύτερο, κανείς από τους εκκλησιαστικολόγους, τους καθηγητές τους οποίους γνωρίζω, έχουμε τα βιβλία του Τρουγιάννου, έχουμε επίσης του Μαρίνου, έχουμε και τον παλαιότερο και του Χριστοφιλόπουλου ακόμη, δεν μιλάνε ότι μπορεί, δεν μπορεί να επέμβει η Εκκλησία στους διοικητικούς κανόνες. Αυτό πολιτεία, τώρα η αναβίωση, η πολιτεία στους διοικητικούς κανόνες Εκκλησίας. Η αναβίωση αυτού του πράγματος, ότι όλοι οι κανόνες είναι ταμπού για την πολιτεία, σημαίνει ότι επαναρχόμαστε ούτε καν στο Βυζαντινό κράτος, αλλά σε ένα κράτος το οποίο το Βυζαντινό κράτος επενέβαινε στους διοικητικούς κανόνες. Yeah. Αλλά σε ένα άλλο κράτος το οποίο μόνο, ξέρω εγώ, κάπου στο Ισλάμ θα βρίσκεται. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα δηλαδή. Είναι ακατανόητο. Αν θέλετε να σας διαβάσω, αλλά δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε τους τηλεθεατές, να σας διαβάσω ολόκληρο κομμάτι από το βιβλίο του κυρίου Τρογιάννου εδώ. Δεν χρειάζεται. Από το βιβλίο. Ναι, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα. Το πρόβλημα των εκκλησιαστικών συμβουλίων είναι ένα δίλημα, αν θέλετε, το οποίο δεν είναι. Είναι καθαρά της νομοθετικής εξουσίας και της πολιτείας. Τι προτιμάει ο Έλληνας πολίτης? Τα λαϊκά μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων να τα διορίζει ο Μητροπολίτης? Ο παπάς τα διορίζει ουσιαστικά. Ο Μητροπολίτης ή ο παπάς ή να εκλέγονται από τους ενωρίτες? Εμείς δεν και θέλουμε... γιατί το θέτω αυτό το δίλημα? Γιατί το θέτω αυτό το δίλημα? Διότι είπε προηγουμένως ο Σεβασμιότατος Χριστόδουλος ότι υπάρχει λογιστικός έλεγχος από το δημόσιο λογιστικό. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην διαχείριση της Εκκλησίας. Ποιος το είπε? Από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν έχω από το ελεγκτικό συνέδριο. Από το ελεγκτικό συνέδριο. Ελεγκτικό δεν έχω. Από το συγγνώμη. Επιθεωρητάς δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας πω ότι... Όχι, μην το αποκρύπτετε. Όχι, θα σας πω ότι διότι δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις ότι η διαχείριση του εκκλησιαστικού χρήματος είναι ασίδωτος και αφαίρετος. Δεν είναι έτσι? Εμείς υφιστάμεθα έλεγχων κανονικότατων κάθε 2-3 χρόνια για όλες τις περιόδους. Θα παρακαλούσα να μην με διακόπτετε. Εγώ δεν διέκοψα. Όχι, κανένα. Αμήνομαι, διότι δημιουργούνται ασφαλμένες εντυπώσεις. Αλλά διακοπή... δεν μου δίνετε το λόγο. Σας τον έχω δώσει. Και η διακοπή αν είναι... μετρήσετε, έχετε πάρει τον περισσότερο. Η διακοπή δεν είναι πάντοτε η άδεια. Κύριε καθηγητά. Όπως είπαμε προηγουμένως, με αφήνετε να ολοκληρώσω και αμέσως μετά θα σεβαστώ να σας ακούω όση ώρα θέλετε. Λοιπόν,
τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κατά το διοικητικό τους μέρος και τη διαχείριση που κάνουν είναι περίπου όπως είναι οι υπηρεσίες του κράτους. Επομένως υπόκεινται για τις δαπάνες που κάνουν από τον έλεγχο του συνταγματικού εκείνου οργάνου, χωρίς το σύνταγμά μας δηλαδή, που είναι το ανώτατο οικονομικό δικαστήριο, δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν υπάρχει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που να μην γίνεται προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος κάθε φορά που θα δαπανηθούν και 100 δραχμές. Η Εκκλησία και κυρίως η ιεραρχία αρνήθηκε στεναρός μέχρι σήμερα, με τα πείσματος θα έλεγα, να μην έχει τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου, του παρέδρου δηλαδή του ελεγκτικού συνεδρίου. Και όταν επιχειρήθηκε το 1983, αν θυμούμαι καλά, ή το 1984, με αποφάσεις του ίδιου του ελεγκτικού συνεδρίου, της ολομελίας, ότι πρέπει τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να υπόκεινται σε αυτόν τον έλεγχο, δεν το δέχθησαν οι ιεράρχοι και όσες φορές επιχείρησαν πάρεδροι να πάνε να ελέγξουν τα βιβλία του Μητροπολιτικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε ναού, εξεδιώχθησαν. Και ως συνταγματολόγος, αυτή τη στιγμή ομολογώ ότι αισθάνομαι μέσα μου μια ιερή αγανάκτηση, θα έλεγα, το να υπάρχει σε μια πολιτεία ένα στέγανο εναντίον των νόμων του κράτους από Έλληνες πολίτες που κάνουν διαχείριση χρήματος, δημοσίου χρήματος. Δεν είναι ιδιωτικό το χρήμα των εκκλησιών. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο και λέει, δεν ξέρω τι θα γίνει με το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας, αλλά τουλάχιστον τα μέλη τα οποία διαχειρίζονται αυτό το χρήμα και τα οποία αποδίδουν δήθεν το 35%, δήθεν λέω, διότι ξέρετε από το 35% από τις πράξεις των ναών πόσο είναι το ποσό το οποίο παίρνει η πολιτεία μέχρι σήμερα, έναντι των 13,5 δισεκατομμυρίων, γύρω στα 300 με τα 400 εκατομμύρια. Εκεί πέρα είναι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Λοιπόν, επομένως, ενδιαφέρεστε. Επομένως, αφήστε με όλο. Αφού γίνεται λοιπόν αυτή η διαχείριση του χρήματος των πιστών, γιατί να μην δέχονται οι Μητροπόλεις ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που ανήκουν στο κράτος δηλαδή, και οι ενορίες των έλεγχων του ελεγκτικού συνεδρίου, με το επιχείρημα εμείς είμαστε τίμιοι. Σύμφωνοι, ακριβώς επειδή οι Μητροπολίτες είναι υπεράνω πάσης υποψίας, γιατί να μην δεχτούν τον έλεγχο του οργάνου εκείνου το οποίο είναι ταγμένο από το Σύνταγμα και με τις εγγύσεις της ισοβιότητας. Δεν πιστεύω να πούμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι και αυτό κομματικό όργανο. Όταν θα απαντήσουμε σε αυτό, με συγχωρείτε, επειδή είπαμε για τον έλεγχο. Θα απαντήσουμε σε αυτό. Έχουμε όμως πολύ λίγο χρόνο μέχρι το δελτίο ειδήσεων και θα δώσετε τις απαντήσεις. Δεν θα σας στερηθεί το δικαίωμα. Αφήσαμε κάπου δύο ερωτήματα για την διακοπή της υγείας. Δεν είδε στο νομοσχέδιο τις αντιρρήσεις. Πώς δεν σας είπαμε. Όχι, παρακαλώ, οι μόνες αντιρρήσεις μέχρι στιγμής παρουσιάστηκαν, προσέξτε το. Οι μόνες αντιρρήσεις ήταν δύο κατηγοριών. Η μία ήταν αν είχε το δικαίωμα η κυβέρνηση να προχωρήσει στην ψήφιση αυτού του νόμου και ελπίζω να κατανοήσατε ότι αν θέλουμε να τηρήσουμε τους νόμους και την ένομο τάξη, βεβαίως όχι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση είχε, ένα είναι αυτό, και θα φανεί και από τη συζήτηση ότι όλες οι διατάξεις συγκεκριμένες πλέον είναι συνταγματικές. Η δεύτερη δε αντιρρήση ήταν κατά πόσον είχε το δικαίωμα η πολιτεία να νομοθετήσει εκκλησιαστικά συμβούλια, δηλαδή τις ενωριακές επιτροπές με άλλα λόγια, και τα μητροπολιτικά συμβούλια και να αλλάξει τη συγκρότηση του ΟΔΕΠ. Και βεβαίως, όπως φάνηκε από την ανάλυση του κύριου καθηγητού, είχε όχι απλώς το δικαίωμα, την υποχρέωση να το κάνει. Αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Με συγχωρείτε. Έστω και αν έχει η ιεραρχία αντίρρηση σε αυτό, πρέπει να κατανοηθεί τουλάχιστον για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και με το λαό ότι εάν θέλουμε να είμαστε ευνομούμενη πολιτεία, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τους νόμους του κράτους. Έστω και αν μας δυσαρεστούν. Πρώτοι εμείς τους σεβόμαστε. Μα δεν τους σέβεστε στην προκειμένη περίπτωση.